Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟ 24, στο Λίμπερο 107 και 4, με τον Στέργιο Νατσασιάδη και τον σοκαρισμένο Νίκο Μοσκοβίδη, βλέποντας τα ευρήματα από τον γνωστό χειροδανιστή. Ναι, ναι. Τι σε σόκαρε περισσότερο, οι μπάρες χρυσού ή τα πεντάρικα? Με σόκαρε τα πεντάρικα ακορντεόν που ανοίγουν έτσι. Έτσι, τα ανοίγει, οπ, και ανοίγει ένα πεντάρικο. Και όχι μία φυσούνα. Όχι, όχι. Είναι 5-6 ακορντεόν μαζί είναι. Εντάξει, τώρα έχει τα πεντάρικα, ρε φίλε, δεν είναι τα 500, ας πούμε. Εντάξει. Είχε κάποια 500. Τώρα, εδώ μεταξύ την υπόθεση που έχει βγει αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, ναι, μεν είχα τη δεξιά-αριστερά, τώρα βλέπω εικόνα από αυτά που βρήκανε. Και είναι εντυπωσιακή, όντως, πραγματικά. Καταρχάς, σε κάθε τραπέζι που έχουν ή ό,τι είναι εκεί πέρα, υπάρχει και μια στίβα 50, 20, 100. Ράβδι χρυσού. Ναι, κόντρα ράβδι. Ασίμι. Ναι. Δισκοπότηρα, ποτήρια. Αδερφέ, θα το πάμε σήμερα για τον χειροδανιστή. Ναι, για το παίξουμε, θα το παίξουμε κι εμείς αθλητική Κυριακή. Ξεκινάμε με άλλο θέμα. Ναι. Η κίνηση στους δρόμους, τι γίνεται. Τι παίζει στην πόλη σε θέατρα. Η κοκκινία της Πινελόπης που έχει χτυπήσει τη χώρα και τέτοια. Τι παίζει στην πόλη σε θέατρα, κινηματογράφους. Ναι, ναι. Τι σειρές να δείτε. Έτσι το πάμε. Γιατί άμα αρχίσουμε να μπλακωνόμαστε, παιδιά, γιατί ο Πάκο έφερε χθες από την Τσέλσι, άστο καλύτερα. Καλύτερα να πούμε για την Πινελόπη και τα ευρήματα της λαθρεμπορίας χρυσού, όπως τα λένε. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Τι ωραία, ρε φίλε, έχασε ο Πάοκ. Έχασε, φίλε, τόσο καιρό περιμέναμε. Να πούμε ναι, ρε, ας πω κάτι. Είναι μαρτύριο να περιμένεις να χάσει ο Πάοκ. Και δεν αναφέρομαι στους οπαδούς αντιπάλων ομάδων. Ναι, ναι. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εντάξει. Ναι. Λογικό είναι. Οκ. Okay. Αλλά το να είσαι οπαδός του Πάοκ και να περιμένεις με αγωνία να χάσει η ομάδα για να βγάλεις τον πόνο της ψυχής σου. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Είτε μισείς τον Λουτσέσκου, είτε μισείς τον Χατσερίδη, είτε μισείς. Τον Πασχαλάκι και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, είναι μαρτύριο γιατί δεν είναι και πολλές ήττες της ομάδας. Ναι, ναι. Είναι μια στο τόσο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, αν ο Πάο κερδίσει την Λαμία και κερδίσει το Λεβαδιακό κτλ. Κερδίσει και την Πάτε, ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι, οι οπαδοί του Πάοκ, να περιμένουν το Φεβρουάριο. Για να ξαναβγάλουν. Είναι μαρτύριο. Πω. Να στείλουμε λοιπόν τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας. Και την αγάπη μας και την. Και την κατανόησή μας, ναι, ναι. Να τους εκφράσουμε. Ναι. Εντάξει. Δεν θα αναφερθούμε και πολύ σε αυτή τη μερίδα που το έχω ξαναπεί και μιλάω σοβαρά τώρα. Ευτυχώς, όπως το βλέπω εγώ, είναι πολύ μικρή. Ναι, παρότι ακούγεται. Εντάξει, παρότι ακούγεται, είναι μικρή. Είναι αυτή η κατηγορία που, αυτό λέγαμε και με τον Νίκο, δεν πιστεύουμε να βλέπουν και το ματς. Όχι, εντάξει, κάνουν βόλτα στο Facebook να βρουν κάποια τάκα καλή, ναι, ναι, κάτι να γράψουν, ναι, να την ανεβάζουν στο Facebook την ώρα του αγώνα. Ναι. Οκ. Okay. Εγώ τουλάχιστον διάβασα και άκουσα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι που διάβασα ότι η Ρουμάνε δεν σεβάστηκε στα παιδιά που πήγαν στο Λονδίνο. Και τα παιδιά που πήγαν στο Λονδίνο, Νίκο, φώναζαν πρωτάθλημα και Κύπρο στον πύργο του Λευκό. Και μια χαρά πέρασαν. Και κυριοκότησαν και την ομάδα και φώναξαν για τον Πάο και 50 λεπτά. Εντάξει. Δεν τράπηκαν λοιπόν αυτοί που πήγαν πάνω και τράπηκε ο παδός του Πάο με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στα Τρίκαλα που ήταν στο σαλόνι του και έγραφε την άποψή του. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, οκ. Okay. Ωραία, επειδή ήμουν εδώ στο στούντιο, την ώρα που παίρνει την κόκκινη κάρτα ο Χατσαρίδης, μου έρχονται πολύ μαύρες στιγμές στο μυαλό μου. Εντάξει, άσχημα πράγματα. Εν τω μεταξύ, είπε και ο Κόρκας μια ατάκα ρε σήμερα. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Το πώς τα είπε ο Σταύρος. Ρε παιδιά, δηλαδή, φτάσει, θα τα αλλάξω. Πάρτε τα 100 μπροστά μα και τα 50. Ωραία. Πώς το είπε ο Κόρκας να δει. Με το που παίρνει την κόκκινη κάρτα, χατζέ, εντάξει, έχει ξεκινήσει η Τζέλση. Δεν είναι ότι ήταν η κόκκινη κάρτα και μετά μπήκε ορμητικά. Δηλαδή, όχι, μπήκε, ναι. Είχε πέντε τελικές. Δηλαδή, από τη σέντρα κατέβασε 8 άτομα στην επίθεση που έκανε τη σέντρα. Μα μέχρι το 5 είχε 5 τελικές. Ακριβώς. Ωραία. Και πώς θα είπε ο Κόλκας, και εντωμεταξύ αρχίζω τώρα και σκέφτομαι τώρα. Αρχίζω διάφορα, να σκέφτομαι διάφορα σκορ. Εντάξει. Όχι γιατί δεν σέβομαι τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Γιατί τι να κάνουμε, διαφορά επέδου είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη 11 με 11. Έγινε ακόμη μεγαλύτερη 11 με 10. Εντάξει. Δηλαδή, το παιχνίδι χθες θα μπορούσε να γραφτεί. Πώς θα στα κατάστοιχα της ιστορίας, στα μαύρα κατάστοιχα. Στα μαύρα κατάστοιχα. Μπράβο. Στα μαύρα, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να γραφτεί στα μαύρα κατάστοιχα της ευρωπαϊκής ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Με τα δεδομένα που υπήρχαν. Με τη δυναμικότητα, ναι, της Τσέλσι και την κατάσταση του ΠΑΟΚ. Σκέψου το εξής. Ότι αυτό ο συχαμένος ο Πέδρο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Η ντροπή του αθλήματος. Ναι. Που στην Premier League είναι ένας παίχτης, ρε παιδί μου, OK. Ναι, οκ, okay, δεν είναι ρεφιλέ. Μπαίνει, βγαίνει στην ενδεκάδα, δεν είναι αυτός που ξεχωρίζει, μπράβο. Εντάξει. Κατέβασε την μπάλα εν κινήσει τουλάχιστον 8 φορές στο μάτς. Στο πολύ χαβαλέ κιόλας. Εντάξει. Και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, αν γίνει μία φορά σε κάποιον αγώνα, ξέρω εγώ, στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, από παίκτη του ΠΑΟΚ, θα πάρει το βραβείο της ενέργειας του μήνα. Ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά, παιδιά. Εντάξει. Αυτή είναι μάλλον ένα παράδειγμα της μεγάλης διαφοράς. Mm-hmm. Μην πάμε σε θέμα
νοοτροπίας και φυσικής κατάστασης και τρεξιμάτων και πίεση κτλ. Κτλ. Εντάξει, η διαφορά είναι χαόντης. Όταν σου βγάζει τον Πέδρο στο συχαμένο ο Σάρι και σου βάζει τον Γουίλιαν. Τι να πεις, ρε φίλε, κάτσε, σε παρακαλώ. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί τόσο. Τέτοια φούρια από τον Σάρι. Καλά έκανε, καλά έκανε. Τα ίδια να πάει να κάνει και στην. Πώς το λένε, τα ίδια να κάνει και εκεί, ναι, βέβαια. Και στην Ουγγαρία. Εννοείται πως πρέπει να κάνει να τα ίδια. Να κάνει τα ίδια και εκεί. Και πάω 0-0, αποκλείεται. Πάω και εσύ. Okay. Εντάξει, είναι φοβερό το ότι ο Πάοκ με 4 ή 5 μάτς έχει ελπίδες πρόκρισης και μάζει. Αυτό είναι όντως φοβερό. Πέρα από την πλάκα. Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Τώρα είναι και άλλη τηλεόραση από κάτω που δείχνει αυτά. Θα τα αλλάξω έτσι. Θα βάλω... Άλλαξε. Βάλε το κανάλι του Πρόεδρου. Το κανάλι του Πρόεδρου δεν παίζει. Ξεκινάει. Καλό, το κανάλι του Πρόεδρου παίζει όλη μέρα το θέμα, να ξέρεις. Γιατί είναι από το παλιό κανάλι που ήταν. Βάλε και τις 3 τηλεοράσεις του κανάλι του Πρόεδρου. Ωραία, για πες. Τι λέγαμε. Α. Εντάξει, στην αρχή το ήξερα το σενάριο πριν το μάτς, αλλά στο δεύτερο γκολ της Μπάτε μπήκα σε υπολογισμούς. Ναι. Και είναι σοκαριστικό να καταλαβαίνεις ότι όσα γκολ και να φας στο Λονδίνο. Ναι. Και 2 και 5 και 25. Έχεις ακόμα... Ναι, το δεύτερο κριτήριο της ισοβαθμίας στο Europa League και στο Champions League αναφέρει ότι το πρώτο είναι η βαθμή μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Οκ, okay, αν ο Πάο κερδίσει λοιπόν την Μπάτε στην Τούμπα και η Βίντι χάσει, θα έχει 6 ο Πάοκ, τους 6 απέναντι στην Μπάτε, 6 θα έχει Βίντι απέναντι στον Πάοκ και 6 θα έχει Μπάτε απέναντι στη Βίντι. Ο δηλαδή, ορισμός του δεν υπάρχει φοβερό, στοιχεία ναι. Που να κόβεται στα τρία, γιατί η Τσέλ τους έχει κερδίσει όλους, θα τους έχει κερδίσει όλους αν κερδίσει και τη Βίντι και οι άλλοι τρεις θα έχουν κερδίσει ο καθένας έναν αντίπαλο. Δηλαδή ο Πάοκ 2 φορές την Μπάτε αν την κερδίσει, η Μπάτε 2 φορές τη Βίντι και η Βίντι 2 φορές τον Πάοκ. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Οπότε πάμε στο. Ο Ολυμπιακός αν κερδίσει τη Μίλαν 1-0, 1-0 αν την κερδίσει, δεν περνάει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάρει 10 βαθμούς, να μείνει έξω ναι. Και εσύ με 6 και 2 νίκες, ωραία, σταυροπόδι και μετά κλήρωση. Μια χαρά. Και άιντε πάλι, ταξίδι, ξανά κόντρα, ξέρω εγώ με ποιον έρθει. Καλά θα είναι. Καλά θα είναι. Επίσης και είναι... η όλη ιστορία αυτή γίνεται και το δεύτερο γκολ της Μπάτε. Δηλαδή αν το παιχνίδι έλεγε στη Λευκορωσία 1-0. Α, ναι. Θα ήταν η Βίντι ήδη διαφορά τερμάτων στο 0. Ναι. Ενώ τώρα είναι στο μείον 1. Οπότε δεν θα έπαιζαν τα μεταξύ. Και θα άλλαζε όλη η ιστορία. Σόπαρε. Δηλαδή το δεύτερο γκολ. Οπότε αυτό το παλικάρι που έβαλε τον γκολ χθες, όχι η Σίγνεβι, ήταν το πρώτο, δεύτερο θύμα που το λέγανε, γι' αυτό σε Ιτσι ήταν. Ναι. Να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά το παλικάρι και εντάξει, τώρα μέσα στην Τούμπα δεν πειράζει. Εντάξει, έκανε μεγάλη προσπάθεια η Μπάτε, δεν λέω. Okay. Τα έδωσε όλα. Αλλά στην Τούμπα εδώ και να χάσει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν... Τι να κάνουμε. Έχουν παίξει Champions League πολλά χρόνια αυτοί. Έχουν χάρη από Ευρώπε, εντάξει. Δεν είναι ότι είναι τίποτα στερημένοι. Α έρθει αυτή τη στιγμή με το μάζ με την Μπάτε. Εντάξει, ο Πάοκ τώρα σαφώς και πρέπει να γίνει κριτική. Okay. Συμφωνούμε. Σε κανέναν δεν αρέσει, ρε φίλε, ότι εννοείται. Δεν μπορείς να αλλάξεις δύο πάσες. Εννοείται. Ούτε η ανωτερότητα της Chelsea μπορεί να τα καλύψει όλα και να καλύψει και την αδυναμία να αλλάζει ο Πάοκ δύο πάσες, ακόμα και με 10. Ναι. Εντάξει. Δεν περιμένει κανείς τον Πάοκ να μην επηρεαστεί από την αποβολή και να κοιτάξει και να κάνει το παιχνίδι του και να παράγει φάσεις. Αλλά παιδιά, εντάξει, 2-3 πάσες δηλαδή. Συμφωνούμε. Ο μόνος που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για εμένα είναι ο Βιερίνια. Ναι. Ο οποίος έβλεπε, είχε την εμπειρία, την άνεση να μην επηρεαστεί πολύ από όλο αυτό. Και το αγωνιστικό πλάκωμα και το ψυχολογικό. Ότι παίζουμε με 10 στους. Και λίγο κάτι ανάλογο, λίγο ο Μαουρίσιο. Λέω, λίγο. Ναι, αλλά τον Μαουρίσιο οφείλεται τον κάνει Νταούλη. Ναι, ναι. Εκτέθηκε δηλαδή... πολύ στο κομμάτι της. Της άμυνας και όλα αυτά. Δεν. Και αυτό το ότι γύρισε ο Βέρμπλουμ πίσω και ο Φάμπεργκας είχε 800 στρέμματα για να κάνει ό,τι θέλει. Ήταν μεγάλο πρόβλημα. Και με μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα, mm-hmm. Δηλαδή πραγματικά, αν τον βαθμολογούσα θα τον έβαζα 0, ναι. Είναι ο Μάτος. Ναι, ο ναι. Οποίος Μάτος κάνει τη λάθος πάσα στο Χατζερίδη. Πάντα δηλαδή, φταίει ο γνωρίζεις, ρε φίλε, γνωρίζεις, ρε φίλε, δεν έχει πίσω το Βαρέλα, ούτε τον Γκέι έχει λέξει πίσω συμπαίκτη, έχει το Χατζερίδη. Που αν φύγει μπάλα από τον άξονα του. Με τη μεγαλύτερη αδυναμία του. Ναι. Με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Δηλαδή το κατάλαβα εγώ μέσα σε 20 μέρες που είδα 30 προπονήσεις στην Ολλανδία. Ναι. Το κατάλαβα από την πέμπτη προπόνηση. Mm-hmm. Να μην σου πω ότι, την πρώτη. Ότι άπαξ η μπάλα φύγει από τον άξονα. Αντίο. Δηλαδή τον βλέπεις και στην Τούμπα που όταν δέχεται την μπάλα στα λίγα παιχνίδια που έχει παίξει, mm-hmm. Ζορίζεται ρε φίλε να κουβαλήσει την μπάλα 5 μέτρα. Ναι. Ναι. Κοιτάει την μπάλα, ζορίζεται, εντάξει. Mm-hmm. Δεν φταίει το ύψος. Έχουμε δει και παίκτες ναι, okay. Να κάνουν και ψαλιδάκια όπως ήταν. Αυτό έχει ψηλώσει, ρε φίλε. Ναι. Φταίει ότι δεν έχει τεχνική κατάρτιση. Οπότε λοιπόν ή τον δίνει την μπάλα στα πόδια ακριβώς. Ή για μένα ή το καλύτερο. Δεν του τη δίνεις. Ναι. Δεν του τη φέρνεις στο μυαλό σου τον Μπρούνο Τσιρίλο. Ακριβώς. Και στέλνεις την μπάλα. Ακριβώς. Δεν τη στέλνεις εκεί.
Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι έπρεπε να τον αφήσει ο Χατζηρίδης. Παιδιά, εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι πολύ εύστροφος μέσα σε κλάσμα το τετράλεπτο να καταλάβει ότι άστο να βάλει τον κόλ. Τις περισσότερες φορές το ένστικτο εκείνης της ώρας είναι αυτό που έκανε ο Χατζηρίδης. Πανικοβάλλεσαι, βλέπεις την μπάλα στα δύο μέτρα, στα τρία, δεν ξέρω πώς ήταν δίπλα σου, τρέχεις να καλύψεις, μπας και πετύχεις το τάκλινγκ. Ακριβώς. Όταν έχεις πόδια ένα μέτρο, δύσκολο θα πετύχεις το τάκλινγκ και απέναντι σου είναι ένας παίκτης Τσέλσι και όχι της Λαμίας ή του Λεβαδιακού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά πραγματικά κάνεις το σταυρό σου. Ναι. Κρατάς το θυμό σου και κάνεις το σταυρό σου για 85 λεπτά. Χθες, όσο και το σταυρό μας τα κάναμε, δεν γινότανε. Okay. Δεν γινότανε. Συμφωνώ για αυτό που λες για το Μάτος. Μπορώ να βρω εξήγηση. Κοίταξε, μία εξήγηση είναι ότι είτε από ένστικτο είτε από οδηγία του Λουτσέσκου πλησίασε περισσότερο του στόπερ μετά την αποβολή. Ναι. Δηλαδή, αν το δεις, ήταν συνεχώς μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μάτος. Και η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΟΚ, δηλαδή η αριστερή της Τσέλσι, ήταν εξέφραγο αμπέλι. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μάτος έκανε μια ακόμα κακή εμφάνιση που τις πρόσθεσε στις μέτρες εμφανίσεις που κάνει το τελευταίο καιρό. Δεν είναι καλά ο Μάτος. Ναι. Δεν είναι καλά ο Μάτος. Δεν είναι. Επίσης, παίρνει και πάρα πολλά παιχνίδια. Παίρνει πάρα πολλά μάτσο ο Μάτος. Έτσι, δηλαδή πάλι είναι μια σεζόν που θα κάνει ο Μάτος, αν είναι καλά και δεν έχει θέματα τραυματισμών, 40 αγώνων, 45. Να σου πω λίγο κάτι. Και ο Μάτος, επειδή έχει την εμπειρία, έτσι δεν είναι πουλή, έτσι είναι 32. Ναι. 31-32. Όταν ξέρει λοιπόν ότι θα παίξει 45 μάτς πάλι τη σεζόν ή 50, εγώ δεν σου λέω ότι διαλέγει. Κανένας δεν μπαίνει να παίξει λέγοντας ότι θα κάτσω να χάσω ή σήμερα θα κάθομαι και θα κοιτάω. Αλλά είναι παιχνίδια στα οποία, ρε φίλε, και ο ίδιος ξέρει ότι δεν μπορεί να τεντώσει πολύ. Απλά όταν παίζει με αντίπαλο τη Τσέλσι, όταν δεν είσαι στο 100% θα εκτεθείς. Αυτό έγινε με το Μάτος. Αυτό έγινε. Ήδη έχει παίξει 21. Έχει παίξει 21. Και είμαστε τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Δεν θα βγάλει τουλάχιστον άλλα 25, αν είναι καλά. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει διαφορά το να είσαι στόπερ και το να είσαι δεξί μπακ με υποχρέωση. Φυσικά. Να βγαίνεις και μπροστά. Εντάξει. Φυσικά. Έχει βγάλει ήδη 21, με τη ζώνη να έχει ξεκινήσει αρχές μέσα Ιουλίου. Έτσι. Και να πρέπει να πάει ο Μάτος στα κόκκινα μέχρι τέλη Μαΐου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πάει ευθεία γραμμή όλο σταθερά. Κοίτα, έτσι. Από την άλλη, καταλαβαίνω έτσι, ότι η εικόνα του χθες ήταν πολύ κακή. Συμφωνώ. Όχι, κακή. Συμφωνώ. Για μένα δεν μπορεί να πει ότι δεν πάει με διαφορά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, στη φάση του τρίτου γκολ της Τσέλσι, είναι κάτι το οποίο το κάνει συχνά. Γιατί το συζητούσαμε και με τον Σταύρο την ώρα της μετάδοσης. Είναι κάτι που το κάνει να πηγαίνει προς τα πίσω και να έχει το μυαλό του στον παίχτη που κάνει το overlap. Ναι, αλλά εδώ παίζει με τη Τσέλσι. Αν έχει το μυαλό στον παίχτη που κάνει το overlap, θα φας γκολ. Είναι απλά τα πράγματα. Και έτσι και έγινε. Από το Χάτσον Οντόι, ρε Συστέριο, ο Αναστασιάδη δηλαδή. Όχι από τον Αζάρ. Άντε με τα πετάματα τώρα. Και εσύ είναι Χάτσον Οντόι, 19 χρόνια, σε στείλει στα πουλιά, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Όλα εστία πρέπει να πάνε. Έχει χάρη πίσω το μυαλό μου στη Λαμία. Εντάξει, όταν δεν θα το έχω όμω. Ναι. Αν του πετύχω κάπου στο Europa League, ναι, ναι. Εκεί θα δει το πραγματικό ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Okay. Okay. Α πούμε, το μάστορ που έχετε στη Λαμία είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε φίλε. 17,5. Ο Χάτσον Οντόι είναι 17,5. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Το μάτς που έχετε στη Λαμία είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Στο δικό μου το μυαλό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στο δικό μου είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουμε Πινελόπη. Ωραία. Μπορεί στη Λαμία τη Δευτέρα το βράδυ να έχει 2 βαθμού Κελσίου, το γήπεδο να είναι άνω κάτω. Εντάξει. Και αν δεν σου κάτσει τον γκολ στην αρχή, παίξε. Σε αυτό το γήπεδο, ωραία. Που μπορεί να παίξει και λίγο γλωσσιά παραπάνω. Ωραία. Και να πρέπει να πάει η φάση, το παιχνίδι στο ένα γκολ. Στη μια φάση. Ένα κόρνερ, ένα φάουλ, κανένα τέτοιο. Κουβαλά την καταπώνηση από 90 πολύ δύσκολων λεπτών στο Στάμφορντ Μπριτζ. Με 10 παίχτες. Δηλαδή αυτοί που παίξανε φάγανε έξτρα καταπώνηση. Κοίταξε, μόνο. Έτσι. Αν φανταστεί, τρέξανε 1,5 με 2 χιλιόμετρα παραπάνω, φαντάζομαι. Ναι, έξτρα λογικά, που θα έτρεχαν για να καλύψουν λογικά, το. Ναι, λογικά, ναι. Από τέτοιο. Τον Μπρίγιοβιτς μέχρι τον Κρέσπο. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε το μάτς που έρχεται τη Δευτέρα, που έτσι κι αλλιώς είχε κάποιες δυσκολίες, όσο και αν ακούγεται κάπως στους περισσότερους, γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Γίνεται ακόμη βάζεις δυσκολότερο. Βάζεις μέσα πάντα τον παράγοντα, συγγνώμη, συνδιακόπτω, του διαιτητή, του Πειραιώτη. Σωστά. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι 50-50. Δεν έχει εκτεθεί μέχρι τώρα. Όχι, δεν έχει εκτεθεί. Έτσι, δεν έχει εκτεθεί. Απλά είναι λίγο. Το παιχνίδι τέτοιο που είναι περίεργο. Αλλά επειδή προσμετράς και όλο το κλίμα και όλο αυτό γίνεται. Εντάξει, λες ότι. Σωστά. Δεν είναι απίθανο να βάλει και το χεράκι του. Ακριβώς. Και τη Δευτέρα. Ή κάποιος βοηθός που είναι πιο πιθανό, νομίζω. Τη Δευτέρα δεν θα παίξει ο Κίτσιου, ο ξέρω εγώ, Τόσκα,
Θα παίξει ο Κάνιας, οκ. Okay. Δηλαδή πάνω κάτω πάλι οι ίδιοι θα είναι. Έτσι, με κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Πέρας πήρε κάποιες ανάσεις σημαντικό. Ναι. Και ο Βαρέλα. Ο Πρίγιοβιτς έπαιξε 45, ας πούμε. Βέβαια ο Πρίγιοβιτς με τον τρόπο που παίζει, οκ. Okay. Και ότι ο Βαρέλα πήρε κάποιες ανάσεις και αυτό είναι σημαντικό για αυτό το μάτς που έρχεται τη Δευτέρα. Αλλά το μάτς μετά το χθεσινό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το μάτς Δευτέρας. Έτσι. Ο Ολυμπιακός παίζει και αυτό Δευτέρα, νομίζω. Ναι. Ναι. Okay. Οπότε δεν είναι αξίζει ότι μπορεί να έχει κερδίσει τον Πανετολικό και να είσαι και τσεκαρισμένο ότι είσαι, ξέρω εγώ, τρεις βαθμούς πάνω και να έχει εξαρτηθεί το πρέπει. Θα το ξέρει την ώρα του αγώνα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω, κάπως πρέπει να διαγραφεί αυτό το παιχνίδι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγινε τίποτα ή ότι δεν πρέπει να γίνει κριτική. Προφανώς και πρέπει να γίνει. Προφανώς και η εικόνα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Αλλά επίσης προφανώς, μάλλον είναι προφανές και η διαφορά επίπεδου που υπάρχουν στις δύο ομάδες. Έτσι. Που εντάξει, όποιος ήταν στα δύο παιχνίδια, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω: οκ, okay, παιδιά, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνουμε κουβέντα. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις ότι η Τσέλσι είναι τρεις ταχύτητες πάνω από τον ΠΑΟΚ. Το γιατί ή άλλη κουβέντα. Δεν σου λέω, για μένα είναι πράγματα, Νίκο, αδιανόητα. Δηλαδή, αυτό ότι ο Λουτσέσκου γκρεμίζει την περηφάνεια του ΠΑΟΞΥ, μιλάμε, ακούμε, διαβάζουμε πράγματα απίστευτα. Εντάξει. Ναι. Προφανώς κάποιοι θέλουν ένα ΠΑΟΚ να κερδίζει γρήγορα στο Λονδίνο, την Τότεναμ, αλλά στην Ελλάδα να είναι τρίτο-τέταρτος. Όχι, να κερδίζει και στην Ελλάδα. Να κερδίζει και, και στην Ελλάδα. Γιατί είναι ρομπότ όλοι. Δεν έχουν κακά παιχνίδια, θα κάνουν τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε εδώ, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Ευτυχώς, για όπως το βλέπω εγώ, είναι μικρή μερίδα αυτό που περιμένουν τον ΠΑΟΚ στη γωνία. Και εγώ έτσι νομίζω. Απλώς κάνουν, κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ενδεχομένως να βρίσκουν και βήμα όπου μπορούν να βρουν, γιατί πάντα πουλάει γκρίνια και ορισμένοι αυτό επιζητούν. Βούτυρο στο ψωμί τους. Να γκρινιάζουν. Εντάξει. Το να γκρινιάζει μόνο εύκολο. Θες να γκρινιάξουμε ένα μισάωρο γιατί δεν έπαιξε ο Κάνιας που θα μπορούσε να κλείσει την Τσέλσι και έπαιξε ο Βέρμπλουμ. Γιατί δεν έβαλε τον Ουάρντα από την αρχή να κλειστεί η Τσέλσι πίσω με την παρουσία του Ουάρντα και μόνο. Και σίγουρα ο Ουάρντα, το παλικάρι μου, μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Άσε με τώρα. Στείλει κανένα σου την αιστεία για να πούμε ότι να ορίστε το παιδί, έκανε 40 λεπτά μέσα στη Τσέλσι. Του δίνουμε 2 εκατομμύρια για να το πάρει. Και ορισμένου μπορεί και να του άρεσε και η εικόνα του Ουάρντα. Βέβαια. Ότι μπήκε και έτρεξε και αναστάτωσε. Τι αναστάτωσε, ρε παιδιά. Ναι. Αναστάτωση ο Άρντα. Έκανε τρία σούμε. Δεν βλέπετε, δηλαδή. Προφανώς δεν βλέπουν ορισμένοι. Ναι. Ποια είναι η Τσέλσι, ποια είναι η εικόνα του αγώνα. Και έχουμε άλλη αντίληψη, ρε φίλε, για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ας καταλήξουμε εκεί. Έχουμε άλλη αντίληψη. Τι να κάνουμε. Οκ. Okay. Άλλη αντίληψη. Αλλιώς το καταλαβαίνουμε εμείς. Ωραία. Αλλιώς καταλαβαίνω εγώ είμαι μπασκετικός. Αλλιώς καταλαβαίνεις εσύ. Αλλιώς καταλαβαίνει ένας άλλος. Πέντε άτομα μαζευτούμε να δούμε ένα παιχνίδι. Πέντε άτομα διαφορετικά πράγματα θα λένε. Τι να πω τώρα, εντάξει. Okay. Οι δικές μας απόψεις ψιλοσυγκλίνουν. Εντάξει, κοντά είμαστε. Σε κανένα δεν αρέσει ότι υπάρχουν και τέσσερις ήττες σε έναν όμιλο που είναι η Μπάτη και η Βίδη. Εντάξει. Ούτε κανείς παίρνει, φαντάζομαι, τόσο έτσι αψήφιστα ότι ο ΠΑΟΚ εχθές δεν μπορούσε να αλλάξει πάσα. Σε κανέναν δεν αρέσει, αυτό είναι δεδομένο. Okay. Κανείς δεν είναι χαρούμενος που ο ΠΑΟΚ έχασε 4-0 ή ότι έχασε 2 φορές από τη Βίντι. Και ποια Βίντι στους κάτω-κάτω. Ναι. Είδαμε χθες σχεδόν όλο το παιχνίδι με την Πάτε. Mm-hmm. Βοήθησε και ότι ήταν και το μάτς 2 ώρες πριν. Ποια Βίντι, ρε παιδιά, εντάξει, okay. Άλλο αυτό όμως και άλλο ότι. Είναι πρόβλημα για την ομάδα Λουτσέσκου. Της κόβει τα φτερά ο Λουτσέσκου και δεν την αφήνει να πετάξει. Ξεχνάτε πολύ γρήγορα ορισμένοι. Εντάξει. Πραγματικά ξεχνάτε πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, ο κόσμος που πήγε εκεί στο Λονδίνο σίγουρα δεν έφυγε ευτυχισμένος. Εντάξει. Όμως φώναξε για τον ΠΑΟΚ 90 λεπτά. Το σύνθημα, πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο τον Λευκό αντανακλά το τι πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Δεν ξέρω αν σας σοκάρω, δεν θα πάρει παιδιά το Europa League. Μακάρι να περάσει τους 32 και να περάσει και τους 16. Αλλά στη ζυγαριά το πρωτάθλημα είναι απείρως πιο βαρύ από μια πρόκριση στο Europa League. Έχει ο ΠΑΟΚ 5 ή 6 προκρίσεις στους 32 και... Να σου πω. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε την Τσέλσι και είχε 12 βαθμούς τώρα, για ένα παράδειγμα, και ήταν τρίτος στην Ελλάδα, θα λέγαμε και τι να κάνω που είναι στο Europa League. Θα λέγανε μάλλον. Ναι, τώρα λένε δεν μου λέει κάτι ότι είναι πρώτος. Ναι. Δεν τους λέει κάτι. Εντάξει. Okay. Φοβερά πράγματα. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μισάωρο. Θα ξεκινήσουμε με την επιστροφή μας να μιλήσουμε με τα παιδιά που ήταν στο Λονδίνο και σιγά σιγά είναι στη διαδικασία να αφήσουν
την πρωτεύουσα της Αγγλίας και να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη, στη μοναδική και ερωτική Θεσσαλονίκη που στον κόσμο δεν είναι άλλη, εντάξει, ναι, ναι. Στη φτωχομάνα αυτή. Στην ερωτική πόλη. Στην ερωτική πόλη, ναι. Οπότε θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνδέσεις από το Λονδίνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, στο Ολύμπερο 107-4. Θα πάμε, Νίκο, σιγά σιγά να κάνουμε τη βόλτα μας στο Λονδίνο, να μας τα πούν οι άνθρωποι που το άρεσαν από εκεί. Έτσι. Να μας πούν και δύο-τρία πράγματα που δεν έπεσαν στην αντίληψή μας. Και αν θυμάμαι καλά, έχει προπόνηση σήμερα εκεί και φεύγει στις 6. Ναι, Ελλάδος, βράδυ θα καλά. Και ναι. Η ομάδα και επιστρέφει από Λονδίνο. Η απεσταλμένη του ΠΑΟΚ 24. Θεσσαλονίκη, ναι, οπότε να μας πούν τα τελευταία νέα, αν κάτι έγινε με τον κόσμο. Και σήμερα λοιπόν η καρδιά του ΠΑΟΚ χτυπάει στο Λονδίνο, λοιπόν, στα Ιωαννιάδη, έτσι με ένα πολύ ωραίο κλισέ το οποίο να χρησιμοποιούμε, γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε και πρέπει, φιλέ. Θα μπορούσε αν οργανωθεί καλύτερα, αν οργανωνόταν, γιατί φαντάζομαι έχει μείνει και πολλοί κόσμο στο Λονδίνο, ναι. Να γίνει προπόνηση με 3.000 κόσμο. Ανοιχτή, λε. Δεν ήταν ωραία. Αφού ντροπιάστηκε ο κόσμο, θε, φιλέ. Ο κόσμο. Δεν τα λε. Όχι, ντροπιάστηκαν αυτοί που μείναν πίσω. Α. Αυτοί που πήγαν εκεί και είχαν δύο λόγου να ντροπιαστούν. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, αν ο φίλος του ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε σημείο της γης είχε ένα λόγο να ντροπιαστεί, αυτοί είχαν πέντε. Ναι. Έτσι δεν πάει. Mm-hmm. Και όμως αυτοί την ομάδα την κυριοκρότησαν. Ξαναλέω, φώναξαν το σύνθημα πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό. Okay, άρα δεν πολύ ντροπιάστηκαν. Mm-hmm. Σίγουρα συναχωρέθηκαν όλοι, αλλά όλοι νομίζω ότι εντάξει, έκαναν αυτό που έπρεπε. Εντυπωσίασαν και τους Άγγλους δημοσιογράφους και τον κόσμο της Τσέλσι. Νομίζω υπήρχαν ορισμένοι τους οποίους τους έβγαλαν έξω οι mm-hmm. άνθρωποι της Τσέλσι, mm-hmm. γιατί ήταν σε κερκίδα με φίλους των γηπεδούχων και εκδηλώθηκαν. Τα λέγαμε και πριν την εκπομπή ότι αυτή ήταν η οδηγία των ανθρώπων της Τσέλσι. Έτσι, παιδιά, λειτουργεί το σύστημα στην Αγγλία. Ακόμα και σε αγώνες του Αγγλικού Πρωταθλήματος, ο μπροστινός ή ο πίσω φωνάζει στο security, αν κάτι δεν του αρέσει. Ναι. Παρότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Stamford Bridge ήταν κάτι παραπάνω υπερβολικό όσον αφορά ελέγχους και την κατάσταση. Δεν υπήρχε λόγος, τα λέγαμε λίγο και χθες. Ναι. Δεν υπήρχε λόγος για τόσο μεγάλο πια ζήτημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε την Ελένη, φαντάζομαι. Ελένη, πολύ κακή η φιλοξενία της Chelsea, αυτό έχουμε να καταγγείλουμε. Έτσι μας λένε οι φίλοι. Χαίρετε, καλησπέρα. 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 Γιατί το λέτε αυτό, να απαντήσω. Κάτσε να απαντήσει η υπεύθυνη επικοινωνία στην Ελλάδα. Ναι, η υπεύθυνη επικοινωνία στην Ελλάδα. Γιατί τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν πολύ. Ωραία. Κάποιοι ισχύει μάλιστα αυτό. Μπήκανε και με καθυστέρηση στο γήπεδο, παρότι δεν υπήρχε λόγος ουσιαστικά. Ισχύει και αυτό και αρκετοί έμειναν και απ' έξω, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Και είχε θέση στο γήπεδο, άδειες πολλές. Υπήρχε μια ταλαιπωρία. Εντάξει, εδώ ξέρουμε και άτομα που μεταφέρθηκαν, βγήκαν εκτός γιατί ακούστηκαν ελληνικά. Γενικά υπήρχαν διάφορα σκηνικά χθες στο Stamford Bridge. Η αλήθεια είναι ότι οι Λονδέζοι ήταν αυστηροί. Το λέγαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, μαζί mm-hmm. ότι ήδη mm-hmm. από τους ελέγχους ήταν πάρα πολύ τυπικοί, πάρα πολύ αυστηροί για το αν το όνομα ανταποκρίνεται στα στοιχεία, αν λείπουν λέξεις, συλλαβές. Γενικά ήταν πολύ σχολαστική η Λονδρέζη. Σκεφτείτε ότι η διαπίστευση δική μας ήταν με τη μορφή εισιτήριου. Πώς είναι το εισιτήριο που είχαν οι οπαδοί. Έτσι ήταν, τουλάχιστον αυτό έδωσε η Τσέλσι, η επίσημη Τσέλσι, στους φιλοξενούμενους δημοσιογράφους. Και όμως δεν είχε ενημερώσει τους staff, τους securitάδες, οι οποίοι βλέποντας αυτό το εισιτήριο, παύλα διαπίστευση, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να τους εξηγούμε ότι είμαστε media και χρειάστηκε να δουν ένα άλλο χαρτάκι το οποίο μας έδινε την πρόσβαση στην μεικτή ζώνη για να αντιληφθούν ότι είμαστε πήρε αυτή την απίστευση τέλος πάντων που είχε δώσει η Τσέλσι. Δεν φαινόταν. Και σκέψου ότι αυτή η ταλαιπωρία γινόταν στους δημοσιογράφους που ήταν 15-20 άτομα αυτό, που okay, έχει να ταλαιπωρηθούν και λίγο παραπάνω okay, εντάξει, και ήταν 8,5 ώρα ας πούμε. Όταν αυτό το πράγμα το κάνεις κάτι ανάλογο σε 1000 άτομα, 9 η ώρα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος αν ήταν τόσο σχολαστική κάνοντας ελέγχους, περιμένοντας να δουν αν η διαπίστευση αυτή είναι όντως διαπίστευση ή αν είναι εισιτήρια και ξαφνικά πάμε να μπούμε από άλλη είσοδο ένα γκρουπ 15-20 ατόμων, φαντάσου πόσο αυστηρή και πόσο σχολαστική ήταν με τον κόσμο και με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι Άγγλοι, είναι τυπικοί σε όλα, είναι αυστηροί σε όλα, είναι λογικό και επόμενο.
Και όντως, όπως λέτε και εσείς, χθες έγιναν πολλά και διάφορα. Είμαι σίγουρη ότι έμεινε αρκετός κόσμος εκτός. Ο καθένας από αυτούς μπορεί να σου πει μια δική του ιστορία για το πώς βρέθηκε εκεί, τι έγινε στον έλεγχο και πάει λέγοντας. Η ουσία είναι ότι όσοι βρέθηκαν μέσα, γιατί εκείνο έμεινε μετά την ήττα με 4-0 από την Τσέλσι και το απόλαυσαν. Και νομίζω ότι είναι, ακούγεται κλισέ, αλλά πραγματικά χθες εντυπωσίασαν τους Λονδρέζους. Σήμερα υπάρχουν, από χθες μάλλον, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και από τους δημοσιογράφους της Τσέλσι και από τον απλό κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Ενθουσιασμένοι και αυτοί τραβούσαν με τα κινητά τους και σήμερα μάλιστα γράφουν έτσι στις δημοσιεύσεις σχετικές ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να υποστηρίζεις την ομάδα σου, ακόμη και αν το παιχνίδι, ακόμη και αν η εξέλιξη του παιχνιδιού δεν σε ευνοεί. Μάλιστα στο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ έχει, οι δύο ομάδες έχουν φύγει για τα αποδυτήρια με το 2-0, ο κόσμος δεν έχει σταματήσει, δεν κάθεται λεπτό, ακόμη και οι Λονδρέζοι σηκώνουν κινητά, τραβούν και σήμερα νομίζω ότι αυτοί μένουν στην κουβέντα μας, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κρατήσει κάτι από το χθεσινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που εγώ θεωρώ ότι και μπέρδεψε και μπερδεύτηκε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, αν και γνώριζε, δηλαδή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Η Μπάτε νωρίτερα που έχει κάνει ένα ανέλκυστο, ένα εκπληκτικό δώρο που τον κρατάει ζωντανό ακόμη και στο δυσάρεστο σενάριο της ήττας από την Τσέλσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βγαίνει να αγωνιστεί στο Στάμφορντ Μπριτζ έχοντας στο μυαλό του πολλά ενδεχόμενα και πολλά σενάρια πρόκρισης και με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμη και αν χάσει στο Στάμφορντ Μπριτζ, θέλει νίκη επί της Μπάτε στο τελευταίο παιχνίδι και βεβαίως η Τσέλσι να κάνει τυπικά τη δουλειά της όπως έχει κάνει μέχρι στιγμής. Δηλαδή ξεκούραστα έχει πάρει το εισιτήριο πρόκρισης έχοντας το απόλυτο στον όμιλο και αυτό λοιπόν θα καλείται να κάνει και στην Βουδαπέστη και βεβαίως ο ΠΑΟΚ για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο θέλει πρώτα την Τσέλσι να σταθεί έτσι αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της Νίκο mm-hmm. και έπειτα να κάνει την δική του δουλειά στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Μπάτε. Το πώς έχει διαμορφωθεί ο όμιλος και γενικότερα η κατάσταση και η βαθμολογία ήταν κάτι που απασχόλησε ακόμη και τον Μαουρίσιο Σάρι, ο οποίος έτσι μιλούσε και συζητούσε με τον Λουκέσκου για το πώς έχει ο όμιλος και τι γίνεται σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, το εξηγούσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι η Τσέλσι θα έχει το ίδιο κίνητρο να αγωνιστεί και να πάρει την νίκη στην Βουδαπέστη. Ούτως ή άλλως είναι παιχνίδια γοήτρου για την Τσέλσι, θέλει το απόλυτο. Αργότερα ο Ζηρού έλεγε ότι ο στόχος είναι το Europa League, είναι η κατάκτηση του τροπέου από τη στιγμή που είμαστε σε αυτήν τη διοργάνωση. Οπότε καλούμαστε να συνεχίσουμε και να δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο μέχρι το τέλος. Οπότε θεωρώ ότι μια ενδεχόμενη μουτζούρα στη Βουδαπέστη σίγουρα δεν θα αρέσει ούτε στον Σάρι, ούτε στους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι. Mm-hmm. Για να πάμε στα αγωνιστικά και να αφήσουμε έτσι λίγο τα όσα συζήτησαν Σάρι και Λουτσέσκου και το τι γίνεται σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, νομίζω ότι κάθε συζήτηση και κάθε κουβέντα σταματά στο έκπληκτο της αναμέτρησης. Έτσι. Ναι, εντάξει. Που, ναι, αργότερα όταν χθες μετά το μάτς βγήκε και ο Βιερίνη, έτσι δεν αργότερα έκανε δηλώσεις έξω, αλλά εκεί στις συζητήσεις και στις κουβέντες έλεγε: το έργο μας ήταν δύσκολο εξ αρχής. Έτσι, 11 εναντίον 11, το να παίζει απέναντι στη Τσέλσι, το να παίζει στο Στάμφορντ Μπριτζ. Από τη στιγμή που μείναμε με 10, από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης, τι μπορούμε να πούμε. Και νομίζω ότι ο Πορτογάλος τα λέει όλα. Ο ΠΑΟΚ ήρθε στο Λονδίνο, ταξίδευσε στο Λονδίνο, έχοντας ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο να φέρει εις πέρας. Και μάλιστα έγινε ακόμη δυσκολότερο, γιατί η Τσέλσι τύχηκε από την Τότεναμ, θα μου πείτε, άλλο η Premier League, άλλο το Europa που έχει ΠΑΟΚ το απόλυτο. Αλλά μέσα από τις δηλώσεις των ανθρώπων της Τσέλσι, των ποδοσφαιριστών, καταλάβαινες ότι αυτή η ήττα δεν είχε καθόλου καλά και έβλεπαν ότι η Τσέλσι έπρεπε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν είναι ή δεν είναι περασμένη στον όμιλό της. Οπότε ήταν ήδη πάρα πολύ δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Η αποβολή σίγουρα του Χατσερίδη το έκανε ακόμη δυσκολότερο βεβαίως το συγκεκριμένο έργο το χθεσινό. Μια αποβολή που εγώ θα πω ότι φέρουν ευθύνη και οι δύο, έτσι, γιατί βλέπω και διαβάζω και εγώ πάρα πολλά. Έχει σηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω τι λέγατε εσείς προηγουμένως, η αποβολή του Χατσερίδη. Εμείς, Ελένη, κυνηγάμε μάτος, νομίζω... να ξέρεις. Κυνηγάτε μάτος? Ναι. Και οι δύο? Ναι, ναι. Και οι δύο, ναι.
εγώ να φταίει πάντα ο Πασέρ. Φταίει πάντα ο Πασέρ. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Δεν νομίζω ότι ήταν κακή, αλλά όχι τόσο κακή όσο πάτε για να το χρεώσει εξ ολοκλήρου στον Μάτος. Να τη διώξτε τώρα εκεί πέρα, αφού είναι Χατσαρίδη εκεί πέρα. Να διώξτε να μέσα να φύγει. Να κάνω έτσι μια υποθετική ερώτηση. Ναι. Αν στη θέση του Χατσαρίδη έτσι, ήταν ο Βαρέλα, θα ήταν ένα ελευθερωτικό για το Βαρέλα, δεδομένου ότι έχει δείξει τι μπορεί να κάνει εντός περιοχής, πώς κόβει, πώς πηγαίνει στην μπάλα. Ναι, ενώ ο Χατσαρίδης, αν θέλει, υπάρχει. Επειδή ήταν ο Χατσαρίδης, αυτό ακριβώς λέμε με τον Νίκο, έπρεπε ο Μάτος να μην γυρίσει την μπάλα. Ναι. Και έχει να κάνει και δώσαμε. Με την εικόνα του Μάτος, ναι, όλο το μάτς ήταν κακός και στο υπόλοιπο μάτς ο Μάτος. Δηλαδή, εξέδεσε πολλές φορές την άμυνα. Εκτός αν είχε την οδηγία από τον Λουτσέσκου να προσεγγίσει πιο κοντά του στόπερ και να λειτουργήσει σαν τρίτο στόπερ. Έτσι αλλάζει, αλλά η πλευρά του ήταν ξέφραγο γαμπέλι. Όχι ότι η άλλη ήταν εφρούριο απ' την άλλη, αλλά ο Βιερίνια αυτό που πήγε να κάνει το έκανε. Σε κάποιο βαθμό. Ο Βιερίνια ήταν έτσι, αν μπορούμε να το να πούμε για χθες, από τους διακριθέντες της αναμέτρησης. Γενικώς σε πολύ κακή βραδιά αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Μάτος, όπως ανέφερες και εσύ. Ο Πρίγιοβιτς σίγουρα, ο οποίος έμοιαζε αποκομμένος. Βέβαια, του δίνω ελαφρυντικό, γιατί τον έβλεπα πολλές φορές τον Πρίγιοβιτς να κατεβαίνει στην σέντρα, να προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι, να τροφοδοτηθεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο καταρχάς για τους παίκτες που έχουν να κρατήσουν την μπάλα, έτσι. Στο χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή κράτημα της μπάλας, δημιουργία παιχνιδιού, δεν υπήρχαν καν στο πλάνο του δικεφάλου χθες στο πρώτο ημίχρονο. Η Τσέλσι ήταν καταγιστική, το δείχνουν και τα νούμερά της, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, εκεί όπου βρήκε τον Ζηρού και με δύο γκολ στο 27 και στο 37, το έργο τελείωσε. Θα σταθώ και στο κακό βράδυ του Λουτσέσκου εγώ ενδεχομένως, γιατί η αλήθεια είναι ότι μάλλον, για να τα λέμε όλα, άλλο είχε στο μυαλό του και άλλο του βγήκε λόγω της αποβολής, έτσι. Κατέβηκε στο γήπεδο με τρία χαφ, σαφώς, εγώ θεωρώ πιο συντηρητικά, επέλεξε τον Πέλκα να τον κρατήσει στον πάγκο, είχε στο μυαλό του και τη Λαμία, είναι και αυτό μέρος της καθημερινότητάς μας, μέρος της φετινής χρονιάς. Ο ΠΑΟΚ να παίζει, να δίνει τέτοια παιχνίδια απέναντι στη Ζέλξη, παιχνίδια στο Στάνφορντ Μπριτζ και να έχει στο μυαλό του τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και όπως είναι αυτό απέναντι στην Λαμία. Έλεγε χθες χαριτολογώντας ο Σταύρος ότι τη Λαμία δεν τη σκεφτόταν στο Στάνφορντ Μπριτζ ούτε ο Μπάμπης Τενές. Κι όμως θεωρώ ότι το μυαλό... Η Λαμία από χθες πιστεύω ότι είναι η πιο γνωστή ελληνική πόλη στο Λονδίνο. Δηλαδή η πόλη ακούγεται που ναι, αίρεση, θεωρώ ότι η Λαμία ακούγεται συχνότερα από τα στόματα ακριβώς των Ελλήνων εδώ στο Λονδίνο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Κι όμως άμα δεις την προσέγγιση του Λουτσέσκου, το ποιους παίκτες επιλέγει, ποιους ρίχνει μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο γήπεδο και γενικώς πώς διαμορφώνει το πλάνο του, νομίζω ότι σίγουρα έχει κατά πολύ στο μυαλό του να ξεκουράσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10, άρα κάποιοι κλείθηκαν να τρέξουν ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Σήμερα υπάρχει πρωινή προπόνηση και μένουν μόλις 2 μέρες για το μάτς απέναντι στην Λαμία. Άρα υπάρχει έτσι μια επιβάρυνση, ήθελε να προστατεύσει κάποιους παίκτες και όσο το δυνατόν να προσεγγίσει καλύτερα το παιχνίδι στο Stamford Bridge. Σίγουρα ήταν δύσκολο, σίγουρα δεν τα κατάφερε και όταν λέμε ότι η Chelsea αγωνίστηκε με δεύτερες επιλογές, με δεύτερες λύσεις, νομίζω θα σταθώ και πάλι από μια ατάκα του Βιερίνη ότι τι να λέμε για δεύτερες, μάλλον για ποδοσφαιριστές δεύτερης επιλογής που βρίσκονται στο δεύτερο πλάνο του Λουτσέσκου. Είδατε σήμερα τι έκανε ο Χάντσον Οντόι, ένας παίκτης ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν υπολογίζεται πολύ από τον Μαουρίσιο Σάρι, αλλά ήταν η αποκάλυψη και για εκείνον και για τους ανθρώπους της Τσέλσι και σήμερα οι εφημερίδες σε αυτό να εστιάζουν περισσότερο για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αλλά ακόμη και στα χαφ, εκεί που ήταν ο Μπάρκλεϊ, η Τσέλσι έχει παίκτες που μπορούν να σταθούν και βεβαίως να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Σάρι. Ωραία. Ελένη, τα είπες όλα, θεωρώ. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ωραία. Ήταν, καλή επιστροφή να έχετε. Σιγά-σιγά να γυρίσετε. Και αυτό, και αυτό. Και εντάξει, την άλλη φορά που θα βρεθεί στο Λονδίνο, Ελένη, για παιχνίδι Τσέλσι, να είναι ένα τέτοιο μάτς το οποίο μπορεί να το χαρίσει, ρε παιδί μου, να κερδίσει αυτή η ομάδα. Και εγώ έχω να καταγγείλω και εγώ τα δημοσιογραφικά του ήταν πάρα πολύ στενά και πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά
το καλό είναι ότι τα δημοσιογραφικά τους ήταν ακριβώς πάνω από τον πάγκο. Δηλαδή ο Σάρης σηκωνότανε, έπαιρνε αυτή την τσίχλα νικοτίνη στο... γιατί δεν μπορεί και όλος ο άνθρωπος, καθότανε στον πάγκο. Έβλεπες τα πάντα, είσαι σε άμεση επαφή με τον πάγκο και επειδή από την πλευρά μας ήμασταν σε άμεση επαφή με τον Σάρη, είναι μοναδικό. Δηλαδή βλέπεις πώς το ζει ο πάγκος, ποιον σηκώνει, με ποιον μιλάει, τι λέει σε ποιον ποδοσφαιριστή ο προπονητής. Είναι τόσο κοντά, στενά, μικρά, αλλά σε άμεση επαφή με το γήπεδο και τον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Ωραία, Ελένη. Αυτά. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από την Ελένη Μπούντου. Έτσι, και για το παιχνίδι και για τα γύρω-γύρω. Οπότε, άμα ήταν πολύ στενά δημοσιογραφικά, θα περάσουμε καλά στην επόμενη κουβέντα μας. Λογικά, μετά τη μία. Ναι. Άμα ήταν όντως τόσο στενά όσο λέγεται. Εντάξει. Ένα θέμα μικρό θα το είχε, εντάξει. Ναι, okay. Κοίταξε, γενικότερα τα παλιά αγγλικά γήπεδα, γιατί παλιό είναι και τη Τσέλσι, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί ανακαίνιση, έχουν θέμα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δηλαδή, τη QPR για παράδειγμα που είχαμε επισκεφτεί το 2014 στο φιλικό. Αγροτικός Αστέρας, κανονικά. Ναι. Κάτι σκάλες μικρές. Τα γήπεδα όμως, φίλε, έτσι είναι. Τα καινούργια όμως βέβαια, ναι. Όπως είναι το Emirates, mm-hmm. όπως είναι η Tottenham, όπως ναι. μπορεί να κάνει και η Chelsea 2-3 χρόνια, θα είναι ναι. σε άλλη λογική. Λοιπόν, έχει ένα μήνυμα, Νίκο, ναι, ρε, για σένα απάντησε μετά, το λίγο. Μετά, θα το δούμε μετά. Ναι, ναι. Του φίλου του 6-3. Βλέπω ότι απασχολεί το μπασκετάκι, χαίρομαι. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη ώρα, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε λογικά με Σταύρο Κόλκα και με ό,τι άλλο απασχολεί το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ. Θα απαντήσει και ο Νίκος στην ερώτηση που έχει δεχτεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4, στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ στο Stamford Bridge. Εκεί που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα, δεν θα έχουμε να θυμόμαστε τίποτα, πέρα από τον κόσμο φυσικά. Αλλά υπάρχει το οξύμορο, ο ΠΑΟΚ με 4 σίτες σε 5 μάτς να έχει ελπίδες πρόκρισης. Χωρίς να μπλέκει και πολύ, δηλαδή να βγάλουμε τόσα πολλά κουμπιτεράκια. Απλή νίκη με μπάτε και ήττα της Βίτη. Εγώ το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την μπάτε δεν το είχα δει. Δεν είχα εικόνα γιατί ήμουνα στο πάνε έλα και δεν το πρόλαβα. Ναι. Να πω την αλήθεια. Την μπάτε που είδα χθες μου φάνηκε μια χαρά κανονική ομάδα. Ίσως και καλύτερη από τη Βίτη, πιο ποιοτική. Σίγουρα πιο ποιοτική από τη Βίτη. Mm-hmm. 100%. Ενδεχομένως όχι τόσο ισορροπημένη όσο η Βίντι, ειδικά μισοαμυντικά, αλλά σαν ποιότητα, σαν ομάδα, σαν παίκτες, σαν ρόστερ, νομίζω είναι η καλύτερη μπάτε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα πόσο πάω κατάφερε να χάσει 2 φορές από τη Βίντι είναι θέμα. Πραγματικά εντυπωσιακό. Που δεν πρέπει να περάσει έτσι και δεν περνάει έτσι. Ναι. Αλλά ο γέγονε γέγονε. Okay. Αλλά ξαναλέω είναι εντυπωσιακό ότι ο Πάουκ με μια απλή νίκη και απλή ήττα τη Βίντι από την Τσέλσι περνάει στους 32. Mm-hmm. Ούτε διαφορές γκολ, ούτε να βάλει 5 και να μην δεχτεί και να χάσει με 3 η Βίτη, τίποτα. 0-1 η Τσέλσι. Η μπάτε χθες, ας πούμε, που λέγαμε ας πούμε, για την μπάτε την οποία θα πρέπει να κερδίσει ο Πάουκ για να περάσει, έτσι. Οκ, okay, λέμε ότι πρέπει να χάσει η Βίτη από την Τσέλσι, αλλά πρέπει να γίνει και το άλλο κομμάτι που ο Πάουκ να κερδίσει την μπάτε. Ναι. Η μπάτε χθες ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή το 1-0 ίσως και να ήταν άδικο mm-hmm. με βάση την εικόνα του αγώνα, δηλαδή να μπορούσε να έχει. Να έχει και περισσότερα γκολ. Στο δεύτερο έδωσε λίγο χώρο στη Βίντι, πίεσε η Βίντι, είχε κάποιες φάσεις, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Μια κεφαλιά ήταν από ένα κόνερ, θυμάμαι καλά. Ναι. Και μετά έρθε και το 2-0. Οπότε δεν Εντάξει. είναι τόσο εύκολο δόγμα στο μυαλό μας. Εννοείται πως δεν είναι εύκολο. Ακριβώς. Να απαντήσουμε λίγο το μήνυμα του φίλου του X38 Βεβαίως. Που είναι για σένα, Νίκο. Ναι. Νίκο, λέει κλήρωση του κυπέλου μπάσκετ, πότε είναι. Πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου, λένε οι πληροφορίες θα γίνει. Τώρα πότε ακριβώς δεν ξέρουμε. Έτσι. Ωραία. Και αν υπάρχει περίπτωση να πάρει ψηλό η ομάδα έστω μέχρι την επιστροφή Μαργαρίτη, η δεύτερη ερώτηση του φίλου. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν βλέπω και πολύ μεγάλες πιθανότητες για να είμαι ειλικρινής για αυτό το κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε τον Σταύρο, θα βγει μετά τις 1.30. Mm-hmm. Δεν μας βοήθησε σε πρώτη φάση η κοινή τηλεφωνία, αλλά τον εντοπίσαμε. Θα βγάλουμε στον αέρα την Αγάπη Γαβριλίδου, η οποία ήταν και αυτή στο Λονδίνο, παραμένει εκεί, να μας πει από τη δική της οπτική γωνία. Το τι συνέβη χθες, αν είχαμε κάτι για τον κόσμο που δεν έπεσε στην αντίληψή μας και τι περιμένουμε σήμερα, ποιο είναι το πρόγραμμα της ομάδας. Αγάπη, καλησπέρα. Γεια σου, Αγάπη. Σέργιο, έτσι όπως το είπες, φίλε, δεν είχαμε το Σταύρο και τελικά βγάλαμε την Αγάπη. Όχι. 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 Σέργιο, δεν θα πάμε καλά. Θα γυρίσω από Δευτέρα. Θα τα πούμε. Αγάπη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτή ήταν η πρώτη σου, Έλα. Η πρώτη σου αποστολή στο εξωτερικό.
αν το συνδέσεις με αυτό που έχω συμβεί, πες όχι. Αν το πάμε καθαρά, τι συνέβη, ναι. Γιατί είναι η πρώτη μου αποστολή στο εξωτερικό. Γιατί δεν είναι η πρώτη, η πρώτη σου δημοσιογραφική αποστολή στο εξωτερικό, δεν είναι τυπικά και, υπάρχει, και ουσιαστικά. Είναι, Νίκο, είναι, αλλά υπάρχει μια διάθεση εδώ, ναι, να ξέρεις από τους υπόλοιπους απεσταλμένους, mm-hmm, και από τον Ερίκο ξεκινώντας, ναι, ναι, να με συγκρίνουν, να στοχοποιηθεί, να, συνδέσουν, να, ναι, με συνδέσουν με διάφορες ατυχίες που έχουν συμβεί σε αυτό το ταξίδι. Αγάπη, εγώ είμαι, εγώ είμαι μαζί σου, να ξέρεις. 100%. Το ξέρω, φίλε μου, αυτή είναι η αλήθεια. Και αλλιώς δεν φταίω εγώ από το Λονδίνο που με έχει κίνηση. Και χθες ξεκινήσαμε το ξενοδοχείο στις 5 και φτάσαμε 6 στο γήπεδο που κανονικά η απόσταση είναι 15 λεπτά. Έχουμε περάσει. Και λέγαμε πω ότι φταίω εγώ. Έχουμε περάσει αγάπη και χειρότερα με μποτιλιαρίσματα. Οπότε να αφήσουν κατά μέρους τις προσπάθειες να σου χρεώσουν πράγματα. Καταγγέλλω στοχοποίηση δηλαδή, έτσι. Καταγγέλλω ξεκάθαρα στοχοποίηση, Νίκο. Ναι. Νομίζω το έχετε καταλάβει κι εσείς. Mm-hmm. Έχουν φτάσει και εκεί τα νέα. Ναι. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω, προσπαθώ να αλλάξω το κλίμα. Μήπως σου χρεώνουν και την πάσα του Μάτος στο Χατζερίδη, μόλις έβγαλες την πάσα εσύ, δεν ξέρω. Ή την αργή, τα αργά ανακλαστικά στο Χατζερίδη, δεν ξέρω, στο αργή μπορεί. Το αργή εσύ αργά. Μπορεί να φταίω για την αργάκι, εντάξει. Δεν τον βοηθάει το κορμί του. Ναι, ενώ ο Ζηρού, ας πούμε, προσφέρεται για να τρέχει χιλιόμετρα γενικά. Okay. Αγάπη, έχουμε εικόνα, μια εκτίμηση πόσοι τελικά φίλοι του ΠΑΟΚ έμειναν να παίξω. Μπορούμε να κάνουμε υπολογισμό, βγήκε τίποτα από εκεί. Κοίτα τώρα. Αγάπη, πριν απαντήσεις, να ρωτήσω λίγο κάτι. Το ναι, τσακάλι βέβαια. Το δικό μας ήταν μέσα σε κάποιους από αυτούς που φάγανε το τέτοιο ή όχι? Που φάγανε το Ελλάδα, θα σπάμε στους Έλληνες. Ποιος από όλους? Το όνομά του ξεκινάει από Ήτα. Νίκο, σου πείτε το τσακάλι το δικό μας ήταν μέσα σε αυτό. Ναι, φίλε, μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Ναι, παιδιά. Νίκη, μπράβο. Συνέβη αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το έχετε πει. Ότι, πούμε, τώρα το λέμε, τώρα το λέμε. Πήγε, πήγαν και τους... Παιδιά, δηλαδή, τώρα το πρωί κατάλαβα το σκηνικό ακριβώς, γιατί μέχρι χτες δεν ήμουν σίγουρη. Δεν ήμουν σίγουρη τι έχει συμβεί. Παιδιά, μισό λεπτό λιγάκι, γιατί υπάρχει ένας συναγερμός για φωτιά. Αγάπη, νομίζω ότι αρχίζει η στοχοποίηση, νομίζω ότι μπορεί να έχει δίκιο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για πες, αγάπη, για το δικό μας το τσακάλι πρώτα. Κάπου εδώ θα ενημερώσουμε, συγγνώμη λίγο, ότι ήρθαμε στο ξενοδοχείο, έτσι, να πάρουμε τα πράγματα, να ξεκουραστούμε λίγο και γίνεται εκένωση. Τώρα δεν ξέρω, έχει μια πρόβα. Γίνεται εκένωση πάνω σε λόγω φωτιάς. Ωραία. Υπέροχα. Αυτά. Ωραία. Ωραία. Άρε, με κόλκα έχουν πετύχει ποτέ σκηνικό στον αέρα, ποτέ. Όχι. Έλα, παιδιά, ποτέ. Παιδιά, έρχεται, ναι, ναι. Για πες, αγάπη. Τώρα. Ναι, δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Okay. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Α, είμαστε συμβαίνουν, όλοι. Αγάπη. Αν ακούει κανείς δικός μας, συμβαίνουν. Είναι ανησυχή. Όλα καλά, παιδιά. Για πες λίγο για τον κόσμο. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβή αριθμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία ακόμα και για 700-800 άτομα που ήταν περιμετρικά εκτός. Mm-hmm. Υπάρχει πληροφορία, όχι πληροφορία, έγινε κιόλας και έχουμε και δικά μας άτομα που μπήκαν κανονικά με εισιτήρια σε θύρες που ήταν οι θύρες της Chelsea. Και για κάποιον λόγο αδιευκρίνηστο πραγματικά οι Άγγλοι τους είπαν ότι θα τους μεταφέρουν στο κομμάτι που είναι ο ΠΑΟΚ και τελικά απλά τους έβγαλαν από το γήπεδο. Φοβερό. Αυτό είναι νομίζω το χειρότερο, έτσι. Γιατί να πεις ότι ήρθαν εν γνώση μου χωρίς εισιτήριο, το πάλεψα, δεν βρήκα, κάθισα απ' έξω. Okay. Αλλά να έχεις πάρει το εισιτήριό σου, να έχεις καθίσει και να έρχεται κάποιος από την αστυνομία και από τους staff, από το γήπεδο και να σου λέει ότι έλα να σου μεταφέρω στην κεντρία του ΠΑΟΚ και να μην σε πηγαίνει πουθενά και να σε βγάζει εκτός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια λογική σε αυτό το πράγμα. Αγάπη, ήταν γύρω στους 50 αυτοί οι οπαδοί που... Ήταν και λίγο λιγότεροι, ήταν 35 με 40 άτομα. Τώρα τόσο λέγεται ότι ήταν ο αριθμός. Και πάλι δεν είναι 100% πραγματικά, σίγουρο. Πραγματικά χωρίς καμία λογική, χωρίς καμία αιτία, εντάξει. Και υπάρχουν υπάρχουν πληροφορίες ότι μόνο... ορισμένοι απλά μίλησαν ελληνικά. Ναι. Ούτε όχι, σύνθημα, ούτε τίποτα. Έτσι ακριβώς έγινε. Τους άκουσαν που μιλούσαν ελληνικά. Τους ρώτησαν αν είναι όλοι μαζί. Είπανε ναι, και είπανε ωραία, θα τους μεταφέρουμε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό έγινε. Και σου λέω, το λέω με σιγουριά, γιατί είχαμε δικό μας άτομο που μας το είπε το πρωί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες που επίσης είναι από άτομα
που τα έχουμε ελέγξει και ξέρουμε πώς έγινε, ότι γενικότερα η συμπεριφορά δεν ήταν καλή. Πάρα πολλοί κόσμοι μπήκε τελευταία στιγμή, ενώ ήταν εκεί τρεις ώρες πριν το παιχνίδι, όπως είχε ζητήσει ο ΠΑΟΚ και η Chelsea. Σωστά. Ήταν λοιπόν εκεί και απλά με τους ελέγχους και με το περιμένετε και με το να είστε εδώ, αλλά θα μπείτε σε λίγο, έπρεπε να μπουν ας πούμε 8 παρα 10. Γενικότερα δεν ήταν τα μηνύματα για την συμπεριφορά των Αγγλέζων δεν ήταν καλά. Και σας ξαναλέω ότι μπορείς να βρεις μια δικαιολογία σε περίπτωση που κάποιος δεν είχε εισιτήριο να πεις ότι οκ, δεν τον βάλαν μέσα. Αλλά για περίπτωση ανθρώπων που όλες αυτές τέτοιες ήταν να έχουν κανονικά εισιτήρια και να μην μπαίνουν ποτέ ή να μπαίνουν και να τους βγάζουν εκτός, δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θυμάμαι δεν κάτι αντίστοιχο. Μια κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς λόγο, με 100% επαιτειότητα των ανθρώπων της Τσέλσι. 100%. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Εκατοντάδες οι θέσεις, δεν ξέρω αγαπή. Πόσες περίπου ήταν οι κενές θέσεις στο Stamford Bridge, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, ήταν 5.010, είχε πολύ... Νομίζω ότι αυτό που έλεγαν ήταν ότι έφτανε ο κόσμος 33.000, νομίζω, σε ένα δεκάλεπτο μετά την σέντρα. Άρα είχε 8.000 θέσεις κενές. Και να σου πω κάτι, Σέργιο, πάντα είναι και στην εικόνα ακόμα, νομίζω ότι την τηλεόραση ήταν πάρα πολλά κενά σημεία στο γήπεδο, οπότε σίγουρα δεν ήταν γεμάτο, το έβλεπες κιόλας. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά του κόσμου δεν ήταν, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι της Chelsea έβλεπαν τις φωτίδες και αντιδρούσαν. Τίποτα. Σέργιο, το σου λέω ότι όταν έμπαιναν οι Άγγλοι, επειδή όπως του πάω και παδί, οι περισσότεροι έμπαιναν πολύ πιο νωρίς. Οι φίλοι της Chelsea ήρθαν 5-10 λεπτά ή περισσότεροι πριν το παιχνίδι. Ήταν όλοι με τα κινητά στραμμένοι προς τον κόσμο του πάω και βγάζαν βίντεο. Δηλαδή, ακόμα και δίπλα τους να πανηγύριζε κάποιος, δεν υπήρχε κανένα πολύ το θέμα. Και θα σου πω και το πιο απλό. Και εμείς, σαν εκπρόσωποι από τον τύπο τον ελληνικό που το κατάλαβαν προφανώς όλοι, ήταν με ένα καρεκλάκι διαφορά από εμάς. Δεν συνέβη το παραμικρό, ούτε βλέμμα. Πώς θα σου το πω. Δηλαδή, δεν υπήρχε να ασχοληθεί κάποιος με κάποιον παοξίκι σε normal πλαίσια, δεν λέμε τώρα, να προκαλέσει ένας τον άλλον προφανώς. Αλλά δεν είναι δηλαδή ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη και υπήρχε φόβος για κάτι. Γιατί αυτό ήταν πολύ ήρεμο. Δεν έχω εξήγηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έγινε. Και σου ξαναλέω, το χειρότερο για μένα είναι να έχεις πάρει το εισιτήριό σου, να είσαι σίγουρος ότι θα πας στο γήπεδο και θα βγάζουν έξω και τους λένε ψέματα. Ναι. Και σου λέω, γενικότερα την περιφορά δεν ήταν καλή. Όλοι αυτό έχουν να λένε. Όλοι. Αφήνουμε... Δεν ήταν καλή την περιφορά. Το αφήνουμε το κομμάτι αυτό. Αγάπη, ποιο είναι το πρόγραμμα της ομάδας τώρα στο Λονδίνο? Κοίτα τώρα, η αναχώρησή μας είναι στις 4. Η ομάδα κανονικά το πρωί θα είχε ένα χαλάρωμα. Φαντάζομαι ότι κύλησε κανονικά το πρόγραμμα όπως ήταν να γίνει. Και ουσιαστικά από αύριο επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα και στη Λαμία. Τώρα σήμερα προφανώς η ομάδα θα είναι χωρισμένη στα 2, αυτοί που έπαιξαν πιο χαλαρά, οι υπόλοιποι κανονικοί προπόνησης, ναι, το ναι, λόγο ναι. Κιόλας. Ο Λουτσέσκου που πήρε εδώ 21 παίκτες. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα από χθες. Ούτε μας έχουν αναφέρει κάτι, τουλάχιστον στο επίπεδο των ματσμών δεν έχει αφήσει κάτι αυτό το παιχνίδι. Και από εκεί πέρα, εντάξει, σίγουρα, όσο και να μην είναι ενδεικτικό αυτό το παιχνίδι, γιατί μιλάμε ότι η Chelsea είναι μία από τις καλύτερες ομάδες για μένα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Σίγουρα αυτή η ήττα και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε και τα σημάδια που έδειξε η ομάδα θα συζητηθούν. Δεν νομίζω ότι τα αφήνεις όλα στην άκρη. Όχι, δεν αφήνεις τίποτα, όχι βέβαια. 5 πράγματα τα κρατάς. Εντάξει, ήταν δύσκολο βράδυ. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανένας ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει να πατήσει την Τσέλσι. Νομίζω ότι όχι, ότι αλλά 11 με 11 θα μπορούσε 11 ίσως, 11... ίσως, το ξαναλέω, να κάνει κάτι καλύτερο, ίσως. Είναι μπορεί αυτό που σου μένει, ότι δεν ξέρεις, είναι αυτό που σου μένει, δεν ξέρεις τι θα γινόταν. Γιατί πραγματικά είναι άδικο το ότι... Άδικο. Δίκαιη αποβολή, άδικο γιατί για όλη την ομάδα που αναγκάστηκε να παίξει ουσιαστικά ένα ολόκληρο παιχνίδι με ένα παίχτη λιγότερο. Όλο το παιχνίδι ουσιαστικά ήταν με ένα παίχτη λιγότερο. Αυτή η ήττα, αγάπη, τι αντίκτυπο είχε στους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα? Είδες νεύρα, είδες τσατίλα, είδες στεναχώρια? Πώς το είδες? Τα είδαμε όλα. Δηλαδή είδαμε και νεύρα.
είδαν νεύρα. Ξέρεις πώς το εννοώ, ότι ναι, ναι. Προφανώς οι μεγάλοι χαρακτήρες και οι δυνατές προσωπικότητες ούτε 4-0 θέλουν να χάνουν από οποιαδήποτε ομάδα, ούτε θα ήταν με γέλια μετά από μια τέτοια βραδιά. Προφανώς. Και ούτε να συμμετέχουν, συγγνώμη, διακόπτω, ούτε να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι όπου δεν μπορούν να αλλάξουν μεταξύ τους δύο πάσεις. Γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Ακριβώς. Γι' αυτό και για μένα, αν θες να το θέσουμε έτσι, ήταν σωστό το γεγονός ότι είδα σκύθροπα πρόσωπα, ένα προβληματισμό μέχρι ένα σημείο, ένα εκνευρισμό, αλλά σε normal πλαίσια πάντα. Και επίσης για μένα ήταν σημαντικό ότι μετά από καιρό τέτοιο, γιατί έχουμε ζήσει, ας πούμε, μετά από τέτοιες βραδιές, να μην θέλει να μιλήσει κανείς. Χθες βγήκαν μπροστά. Κανένας δεν αρνήθηκε να μιλήσει και να εξηγήσει τι έγινε. Βέβαια πιστεύω ότι αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει κάτι. Ίσα-ίσα χθες από την βραδιά συνολικά, αν βάζουμε μέσα το παιχνίδι της μπάτε με την βίντεο, ο ΠΑΟΚ είναι κερδισμένος. Ναι, από την βαθμολογική άποψη είναι. Σίγουρα έχει παίξει. Εντάξει, μέσα από την ναι, σίγουρα έχει παίξει ρόλο και αυτό. Γιατί ξέρουν όλοι καλά ότι πλέον ο ΠΑΟΚ κρατάει την τύχη στα χέρια του. Τελευταία αγωνιστική και αυτό που θέλει να πάρει τη νίκη στην Τούμπα και να χάσει η Βίντι από την Τσέλσι. Τη Βίντι είναι το normal και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα είναι ιδανικός αυτόχιος αν δεν καταφέρει να πάρει την νίκη στην Τούμπα. Αν χάσει οπότε ειδικά η Βίντι όλοι... και ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, εντάξει. Okay, αλλά ναι, εντάξει. Μακάρι η Τσέλσι, αν η Τσέλσι παρουσιαστεί όπως χθες κατά 60%, δεν υπάρχει θέμα για το ποιος θα κερδίσει στο Βίντι Τσέλσι. Το θέμα είναι να μην δούμε άλλη Τσέλσι. Να σου πω κάτι, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Ωραία. Όχι, θέλω να σου πω, για μένα ένας προπονητής που στο 2-0 και στο 3-0 βάζει μέσα στο παιχνίδι τον Γουίλιαν, τον Μωράτα, και τέλος πάντων δεν φοβάται να ρίξει, όχι δεν φοβάται, δεν κρατάει εκτός κανέναν παίκτη και δεν κάνει πίσω ουσιαστικά, δεν σταματάει. Δεν μου δείχνεται αυτή η Τσέλσι τελευταία αγωνιστική. Ναι, η λογική αυτό λέει. Θα πάει με τη Βίντι και θα είναι αδιάφορη, γιατί να σου πω κάτι και χθες, πάλι σίγουρη ήταν, δεν υπήρχε ότι η Τσέλσι να χάσει την πρωτιά. Αλλά βλέπεις ότι με 2-0 μπροστά στο ημίχρονο και με έναν πάγο με 10 παίκτες από το 6, βάζει μέσα βασικούς και αντικατάστατους. Βέβαια. Οι αλλαγές του είναι top. Δεν είναι ένας 18χρονος και ένας 17χρονος. Εντάξει, που του δίνω ένα 20 λεπτό. Είναι γνωστή η νοοτροπία του Σάρη που φαίνεται πως την έχει περάσει και στους παίκτες. Σύν του ότι όλοι αυτοί που παίζουν θέλουν να διεκδικήσουν παραπάνω χρόνο στην Πρέμερ. Οπότε κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Σάρη και λίγους πόντους ακόμα για να τους έχει στα πλάνα του, εντάξει. Οπότε και λογικά η Τσέλσι πάει έτσι και στην Ουγγαρία, αλλά πάντα κρατάς μια επιφύλαξη. Οκ. Okay. Πάντα. Και αυτό που λες για τους παίκτες που θέλουν να δείξουν φαίνεται από την αντίδραση και του τύπου σήμερα. Ας πούμε, όλοι στέκονται στην παρουσία του Loftus-Cheek, στην παρουσία του Οντόι πάρα πολύ. Ο Μωράτα είναι λίγο στο επίκεντρο και αλήθεια είναι ότι είχε και αποδοκιμασίες και όταν μπήκε. Και βλέπεις γενικότερα ότι και ο τύπος στέκεται στα πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν είχαν πολύ χρόνο και ας πούμε χθες φώναξαν παρόν. Ναι. Οπότε είναι αυτό ότι δεν νομίζω ότι η Chelsea θα πάει την τελευταία αγωνιστική αν μπορούμε έτσι για τουρισμό στο παιχνίδι με τη Βίντι. Γιατί σου λέω, για μένα το χθεσινό ήταν ενδεικτικό. Το 2-0 να βάλει τέτοιες μέσα. Θα συμφωνήσω. Εκεί που περιμένεις ας πούμε, δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι αν σου λέει κάποιος ποιον θα βάλει στο 2-0 στο ημίχρονο ο Σάρη, κανένας δεν θα περίμενε να βάλει τον Γουίλιαν και τον Μωράτα, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι αυτός. Αλήθεια. Ωραία. Αλήθεια. Ευχαριστούμε αγάπη, να ευχηθούμε και σε εσένα καλή επιστροφή το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, 6 ώρα Ελλάδος για η αναχώρηση του πάγου του Λονδίνου. Είναι αγάπη 3,5 ώρες, έτσι δεν είναι, 3,5 είναι σίγουρα. Ναι, ναι, τόσο είναι. Άρα 9-9,5, 10 παρά. Με το καλό θα γυρίσει και η ομάδα και εσείς από το Λονδίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Αγάπη, μην δέχεσαι τη λάση που σου ρίχνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί σου είμαστε, αγάπη. Ναι. Για όσο νεότερο από εδώ πέρα θα σε υποφύγω. Ωραία. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτή ήταν και η αγάπη Γαβριλίδου από το Λονδίνο. Μας έδωσε και μία οπτική Νίκο για το τι συνέβη με τους 20-30 που υπήρχε το δικό μας το τσακάλι μέσα. Καλά. Αν είναι δυνατόν. Ρε τον Ηλία, ρε. Αν είναι δυνατόν. Και σου λέω, είναι ο μοναδικός ο οποίος. Εγώ από εκεί την πήρα χαμπάρι, γιατί έστειλε ένα μήνυμα στο chat χθες. Ναι, το είδα. Έτσι. Και μετά δεν έχω βέβαια να ανεβάζει τίποτα. Και λέω, να δεις, ρε φίλε, που δεν μπήκε τελικά. Και όντως δεν μπήκε. Το τελευταίο διάλειμμα, λίγα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με Σταύρο Κόλκα. Εδώ είμαστε, τελική ευθεία στο ΠΑΟ 24.
Παρασκευή σήμερα, στο τέλος μιας εβδομάδας. Δύσκολες πολύ και απαιτητικές, θα έλεγα, στέγιο Αστασιάδη. Κρίμα που υπάρχει αγώνας για την ομάδα ποδοσφαίρου. Κάποιοι για τον μπάσκετ δεν έχουν αγώνα καθόλου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, κύριε, τα παιδιά μας να ξεκουραστούν λίγο. Έτσι. Πότε είναι ο επόμενος αγώνας? Το άλλο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, με το Λαύριο εκτός έδρας. Και ακολουθεί το μας με τη Βενέτσια. Σωστά. Στο Παλατάκι. Σωστά. Ναι. Δύσκολα παιχνίδια για τα δύο. Δύσκολα. Αλλά στο Λαύριο μέσα ειδικά. Ναι. Αν και η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολλές φορές μετά τη Λίμνο, οπότε μπορεί και να είναι λίγο πιο. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα δρόμο. Για εκεί. Για εκείνα τα παιχνίδια. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Okay. Είμαστε σε αναμονή να μιλήσουμε με τον Σταύρο. Έχουν τελειώσει τα ρεπορτάζ στην ελληνική τηλεόραση για τον ένα χειροδανιστή. Ναι, ρε φίλε. Και τα πλωμένα πενιντάρικα και τους ζουράβους χρυσούς. Χρυσού, παιδιά, για όσους δεν έχετε δει εικόνα, δηλαδή μιλάμε ότι τα πενιντάρικα είναι απλωμένα, δηλαδή είναι ένα δωμάτιο γεμάτο. Στα πενιντάρικα έχει μείνει. Ναι, και έχει ένα τραπέζι που έχει πέντε στις πενιντάρικα. Παραδίπλα έχει ένα άλλο με κάτι κατοστάρικα. Πιο πίσω έχει κάτι άλλο με κάτι άλλα πενιντάρικα. Πιο λίγα. Και 20άρικα έχει. Και 20άρικα. Δεκάρικα δεν έχει. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά βλέπω το θέμα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα μουμουέ πάντως. Εντάξει, ρε. Έχει παίξει πολύ, δηλαδή παίζει αρκετά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και φαίνονταν πολύ εντάξει άνθρωπο. Δηλαδή δεν. Πραγματικά ήταν, ναι, ναι, κρίμα. Κομπλέ. Μπορεί να είναι και αθώος, εντάξει, θα δούμε. Φυσικά. Μέχρι υποδείξεις του εναντίου είναι αθώος. Λοιπόν, εννοείται. Έχουμε τον Σταύρο από το Λονδίνο. Να μας πει καταρχήν αν έχει τελειώσει η άσκηση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά ανέσβησε. Η διαδικασία εκένωσης. Τι ώρα είναι βασικά? Στην Ελλάδα είναι 2 παρατέταρτο. Εκεί δεν θα είναι. 2 παρατέταρτο, δηλαδή εδώ είναι. 12 παρατέταρτο. Ναι, ναι. Μην βοηθήσετε με λίγο γιατί έχω τη βαλίτσα. Ωραία. Πάλι αργήσαμε. Μας κάνανε εδώ άσκηση πυρκαγιάς. Την ώρα που είχαμε αργήσει. Δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά. Άντε, έφαγα 4. Την πνίγω. Ωραία. Αυτό τι είναι? Έχω την καινούργια τσάντα. Δεν ξέρω πώς το βλέπω. Γιατί μιλάμε για μαρτύριο τώρα. Εντάξει. Στην πυρκαγιά τον κράτησες τον... Κοίτα, κάνε το σταυρό σου και κράτα το θυμό σου, φίλε. Ακριβώς. Σε βοήθησε χθες αυτή η κοσμοθεωρία, σε βοήθησε χθες το βράδυ? Δεν είχα θυμό, ρε παιδιά. Στο 7 έχω φάει κόκκινη. Ναι. Τι να λέει τώρα. Ναι. Όταν έχεις το χρόνο να συνειδητοποιήσεις το κλαρίνο, δηλαδή αν με ακούσεις και τη μετάδοση, λέω σε παιδιά, ρέσει, πες ναι. Λίγο, πώς το είπες, αυτό δεν θυμάμαι, αυτό το έλεγα πριν. Είναι η κόκκινη κάρτα και είμαστε στον αέρα και λες. Το είπες κάπως, ξέρεις, σαν να προετοιμαστούμε για κάτι πολύ δύσκολο. Δεν θυμόμουν την ατάκα. Αυτό δεν θυμόμουν. Ναι, ότι... Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και εγώ πώς το είπα. Ναι, αλλά ναι, δεν με ερχόταν η ατάκα. Ναι. Ναι, ότι μπορεί να γράψει ιστορία σήμερα κάτι μαύρο. Δηλαδή δεν το βλέπαμε όλοι να έρχεται. Ναι, ναι. Ναι. Ετοιμαστείτε να γράψει το κοντέρ, νομίζω ναι. Είπα. Ναι. Αυτό νομίζω είπα. Ναι. Δεν νομίζω να είπα κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει. Και ευτυχώς δεν έγραψε και παραπάνω το κοντέρ. Για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Έτσι όπως πήγαινε. Εντάξει. Γιατί αγκαζέ ήμασταν με το κοντέρ. Ναι, ναι. Το είχαμε πάρει η αγκαλιά και πηγαίναμε. Αλήθεια. Δεν είναι που όπως ξέχασα δύο πράγματα έξω. Τέλος πάντων, κάτι θα αφήσουμε και εδώ. Για το καλό, μην χάσεις να αφήσεις κάτι. Ναι. Δεν θα πάει και το γούρι. Ισχύει, Σταύρο, ότι ήταν στενά τα δημοσιογραφικά. Το καταγγέλεις αυτό? Ήταν χειρότερα στο White Hart Lane. Μάλιστα. Σιρότερα. Ναι, να τα λέμε όλα. Καλά ήταν. Και είχαμε και ωραία θέα. Δηλαδή την είδαμε την κόκκινη ακριβώς δίπλα μας. Ωραία. Πάμε σε άλλο θέμα. Το δικό μας το τσακάλι, αυτό που κατάφερε και βγήκε έξω, πώς σχολιάζει. Είπανε πάμε από εκεί να σας πάμε στους Έλληνες. Αφού δεν τους πήγαν σε κανένα μπουντρούμι, πάλι καλά. Γίνεται μια κουβέντα, ποιος φταίει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Φταίει ο Μάτος που δίνει την μπάσα και είναι κόντρα στη φορά του σώματος. Έτσι. Ωραία, το Χατσερίδη, εντάξει. Και φταίει και ο Χατσερίδης, γιατί απλούστατα είναι πάρα πολύ αργός και έχει ένα ύφος όταν αγωνίζεται. Εντάξει, που αργεί να πάει στην μπάλα, επειδή περνάει μισό μέτρο από μπροστά του. Δεν είναι δηλαδή ότι περνάει κανένα 8 μέτρα. Ναι. Εντάξει, άντε όχι μισό, ένα. Αργεί να πάει στην μπάλα, χάνει τη φάση, κάνει και τάκλινγκ, δηλαδή δεν έχει την εξυπνάδα έστω να τον αφήσει. Είναι στο 7. Κάνουμε ένα 0. Έχεις μια ελπίδα 11 με 11. 11 με 11 δεν έχεις καμία. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Γίνεται και αυτό που γίνεται και τελικά μένουμε με 10 πάρα πολύ νωρίς.
που σημαίνει αυτομάτως ότι λες το ποίημα και περιμένεις να δεις πού θα σταματήσει. Εντάξει, το κοντέρ. Ευτυχώς σταμάτησε. Αυτό έγινε. Ευτυχώς. Ευτυχώς λέω κι εγώ. Ναι. Ευτυχώς λέω κι εγώ, γιατί αυτοί οι παίκτες μου μπήκαν χθες από την Τζέλσι και οι υδραυλικοί είναι και εκείνοι το έχουνε. Θα μπορούσαμε να κλείνουμε μαύρο δάκρυ σήμερα. Ναι. Βασικά να έχουμε πάρει μια πρώιμη άδεια θα μπορούσαμε. Εντάξει. Χριστουγεννιάτικη, ναι. Ναι, μια Χριστουγεννιάτικη ή ένα μήνα από τα Χριστούγεννα. Εντάξει, άρα λίγο να είμαστε και ρεαλιστές. Πολύ σημαντικό πράγμα. Ο Σάρη πιστεύεις έχει κάποιο θέμα με τους Έλληνες, ρε φίλε. Έχασε κάποιον συγγενή στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και βγάζει τον Πέτρο και βάζει τον Γουίλιαν, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, γιατί... εδώ είχαμε ένα θέμα. Γιατί έτσι, γιατί. Ναι, βέβαια, ο Λουτσέσκου γύρισε και είπε ότι όπως θα αντιμετωπίσει προφανώς, το είπε και στον Λουτσέσκου, ότι και τη Βίντι έτσι θα αντιμετωπίσει. Μακάρι, μακάρι. Ναι, με αυτήν την δεκάδα δεν φοβόμαστε τη Βίντι. Ξεκινάμε από τα βασικά, που είναι τα τσιγάρα μου. Έτσι με την πετσιλία. Τέλος πάντων, θα αντιμετωπίσει και τη Βίντι έτσι, πολύ ωραία. Να αντιμετωπίσει και τη Βίντι. Έτσι, άρα δεν θα κερδίσει η Βίντι κάτι από το παιχνίδι με την Τζέλσι. Γιατί αυτό είναι που μας απασχολεί στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν καλά είμαστε, λέω εγώ. Εξαιρετικά καλά για την ακρίβεια. Δεν φοβόμαστε δηλαδή. Το μόνο που έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει το εξής επίστευτο παιδιά χθες, να φάει 4 και να είναι βαθμολογικά σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν τα φάει. δηλαδή θέλει τεράστια προσπάθεια αυτό για να το καταφέρεις. Περίμενες ποτέ, Σταύρο, ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει 4 σε 5 μάτς και θα έχει ελπίδες πρόκρισης με 2 απλά αποτελέσματα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό όχι, που γίνεται. Όχι, δεν το περίμενα. Φοβερό αυτό που γίνεται ναι. Στον όμιλο αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται, ναι. Να θες να αποκλειστείς και μην μπορείς. και να έχεις κάνει ό,τι μπορείς για να αποκλειστείς στο μεταξύ. ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κανένας ΠΑΟΚ δεν θέλει να αποκλειστεί, εντάξει. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει. Δεν είναι έτσι. Απλά ποδοσφαιρικά τα πράγματα, επειδή όλο το ρόστερ πρέπει να συμμετέχει, όταν διαλέγει ο Λουτσέσκου να αλλάξει τον βασικό του κορμό και να πάει σε κάποιες μικροαλλαγές, ωραία, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σύνθεση χαρακτηριστικών. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ωραία. Τώρα, επειδή άκουσα λίγο ένα ραδιόφωνο όταν πήγαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε από το γήπεδο, αυτή η επίθεση στον Λουτσέσκου είναι πάνω από ύποπτη, εντάξει. Ξέρω πόσο βαριά είναι η λέξη, αλλά φίλε είναι παραπάνω από ύποπτη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ωραία. Αν θες να κυνηγήσεις τον προπονητή του ΠΑΟΚ, που είναι πρώτος στο πρωτάθλημα και δίνει μία μάχη, ωραία, επειδή το rotation του δεν βγήκε, ωραία, κράξε τον Λουτσέσκο, ναι, όμως κράξε και όλους όσους συμμετείχαν στο σχεδιασμό. Εγώ λέω ότι όλο γίνεται λάθη, πολλές φορές γίνονται λάθη, πολλές φορές το 35% ουσιαστικά στατιστικά είναι αυτό που βγαίνει στις μεταγραφές, σωστό. Συμβαίνει και αυτό, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μας συμβαίνει πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα όμως, το να κυνηγάς τον προπονητή του ΠΑΟΚ τόσο χυδαία, επειδή έχασε 4-0 από την Τζέρση όταν έπαιζε με 10 από το 7 και να μην ακουμπάς μια επιλογή που δεν βγήκε ρε αγόρι μου. Ωραία. Δεν βγήκε ο Χατσαίρης. Συμβαίνει. Δεν είναι κακό. Ωραία. Δεν ταιριάζει. Συμβαίνει και αυτό. Έχει συμβεί χιλιάδες φορές στο ποδόσφαιρο. Έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια ευρώ πεταμένα στο ποδόσφαιρο δεξιά και αριστερά. Δεν είναι... Συμβαίνει απλά. Εντάξει. Αλλά κυνηγάς τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ωραία. Και όχι τέλος πάντων ό,τι άλλο συνέβη στο μηχανισμό του ΠΑΟΚ μεμονωμένα. Να πιάνουμε τον Λουτσέσκο και τον ξεχωρίζουμε επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ και γενικά οι άλλοι στο απειρόβλητο. Δεν είναι έτσι. Ήφταινε όλοι ή κανείς. Ή όλοι θα πάρουν το πρωτάθλημα ή ένας. Σταύρο, εδώ φτάνει. Εγώ λοιπόν λέω ότι... Πες, συνέχισε. Εγώ λέω λοιπόν ότι όταν θέλουμε να κάνουμε κριτική, ας το πιάσουμε όλους. Δεν είναι κακό. Εγώ λέω ότι δεν συντρέχει λόγος κριτικής αυτή τη στιγμή. Ότι η ομάδα έκανε ένα παιχνίδι κακό. Γιατί έπαιζε με 10 από τα 7. Και πάλι, εγώ θα πω ότι υπήρξαν στιγμές που με 10 παίκτη και την μπάλα κυκλοφόρησε και βγήκε καλά και συνδυαστικό ποδόσφαιρο έπαιξε και δομικές ενέργειες είδαμε. Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
Για μένα η εικόνα του ΠΑΟΚ χθες ήταν καλύτερη από ό,τι στην Τούμπα με την Τζέρση. Λέω εγώ. Ναι. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο κόλπο της πρόκρισης. Και με περισσότερες πιθανότητες από ότι πριν το παιχνίδι το χθεσινό. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο σε δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ να έχει περάσει το 32 και να είναι πρώτος στο πρωτάθλημα. Ωραία. Ναι, προστεί η ένταση. Προστεί η ένταση. Λίγο το πέσιμο στο Λουτσέσκου. Γιατί έβαλε τον έναν και γιατί έβαλε τον άλλον. Όλοι πρέπει να παίζουν, παιδιά. Και ο Σάρι γιατί έβαλε τον Λόφτουτσικ και τον Όψον Οντόι χθες. Και δεν ξεκίνησε με τον Γουίλιαν και τον ξέρω εγώ και τον Ζορζίνιο. Και τον Καντέ. Σε ένα ρόστερ πρέπει να παίζουν όλοι. Γιατί δεν ξεκίνησε. Λέει, ένα πράγμα να πω για τον Λουτσέσκου μόνο χθες που δεν μ' άρεσε. Αφού ξεκινάς χωρίς τον Βαρέλα, μην τον βάζεις. Άστονα, να ξεκουραστεί. Άστο να ξεκουραστεί. Σωστό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μπει. Ωραία. Δεν είναι... εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχουν λίγες στιγμές που ο ΠΑΟΚ θα δώσει δικαίωμα για να υπάρξει μια κρίση. Εντάξει. Προφανώς, το χθεσινό παιχνίδι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να στηθεί μια κρίση γύρω από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Που για μένα δεν έγινε τίποτα. Έγινε, δηλαδή χάσαμε 4-0, αλλά υπάρχουν αγωνιστικοί λόγοι που συνέβη αυτό. Με αλφα και με πρώτο και αν διαφυσβήτητο το γεγονός την αποβολή του Χατσαίδη στο 7. Πώς να παίξουν ένα ολόκληρο παιχνίδι στην Αγγλία με αυτήν την Τσέλσι, έστω και με όχι βασική ενδεκάδα. Η όχι βασική ενδεκάδα που είναι αρχηγός Εθνικής Δανίας, Άγγλος διεθνής, δεύτερος Άγγλος διεθνής, ωραία, Ισπανός διεθνής. Εντάξει. Παγκόσμιος πρωταθλητής, επιθετικός. Παγκόσμιος πρωταθλητής. δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Εδώ θέλουμε ριστάρω, να στήσουμε ένταση στον ΠΑΟΚ. Θα μας βρείτε απέναντι. Έφτασε η γηδαιότητα σε τέτοιο βαθμό για μένα κωμικό, εντάξει. Το να κατηγορεί τον Λουτσέσκου ότι δεν σεβάστηκε, λέει, τα παιδιά που πήγαν στο Λονδίνο, τους οπαδούς, και οι οπαδοί που πήγαν, στο Λονδίνο αυτό ακριβώς φώναζαν πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό, που είχαν ένα λόγο παραπάνω να ντραπούν από τον οπαδό του ΠΑΟ που ήταν στη Λιβαδιά, στα Τρίκαλα, στις Σέρες, μέσω του Facebook ή μέσω των ραδιοφώνων. Ναι, το να λέει κάποιος ότι ο Λουτσέσκου δεν σεβάστηκε, ωραία. Ο Λουτσέσκου είναι ο μόνος που έβαλε την καριέρα του κόντρα, πώς το λένε. Έκλεισε 15 πόρτες. Έτσι. Επειδή μας πέσανε το πρωτάθλημα πέρσι. Εντάξει. Και άλλοι υποτίθεται δικοί μας που δεν ασκήθηκε ποτέ καμία κριτική απέναντί τους. Εντάξει. Κάναν δημόσιες σχέσεις συνεντεύξεις τύπου με αυτούς εδώ. Άρα λοιπόν μην τα λένε σε εμάς. Εμείς δεν γεννηθήκαμε χθες. Δεν γεννηθήκαμε χθες. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Για το δεν σε παρακαλώ τώρα. Για το σύγχαμε αυτό το Πέντρο με τα κοντρόλ του, που ένα τέτοιο στην Ελλάδα θα ήταν κίνηση του μήνα για τους επόμενους 5 μήνες, έχεις να πεις κάτι. Δεν υπάρχει αυτό που είχε κάνει ο Πέντρο και τις δύο φορές. Τι δύο. Άστο. Κατέβαζε την μπάλα ο Άνταξ. Φίλε, είναι η σχολή της Μπαρσελόνα είναι αυτή. Έτσι είναι αυτό. Τέλος πάντων, επειδή νομίζω ότι θα φύγει το λεωφορείο σε λίγο και ακόμα θέλω να κάνω ένα ντουζ. Με αφήνετε και σε κανένα τέταρτο με ξανακαλείτε. Τελειώνουμε έτσι κι αλλιώς. Με τη ζυγή σου. Ναι, υπάρχει και ο Βασιλιάς. Βέβαια. Ωραία. Ναι. Σου δίνουμε και μισή ώρα. Δεν έχουμε θέμα. Μη σε αγχώσουμε. Εντάξει. Κράτα το θυμό σου. Φιλάκια. Κάνε το σταυρό σου και καλή συνέχεια. Ναι, λοιπόν. Ακριβώς αυτό. Yes. Φιλάκια, παιδιά. Λοιπόν. Αυτά και το σταυρό. Τι να πεις δηλαδή σε αυτό που είπε. Έτσι είναι. Αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της. Στο πρόλογο της εκπομπής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και το μάθημα είναι πολύ δύσκολο. Ποτέ δεν μου άρεσε εμένα, ρε φίλε, αυτό που γινόταν και θα γίνεται, ότι προσπαθεί κάποιος να πουλήσει περισσότερο παοξιδηλίκη από κάποιον άλλον. Δηλαδή, εγώ είμαι full ΠΑΟΚ και δεν θέλω να χάνω από την Τζέλ 4-0 και εσύ που το βλέπεις λίγο πιο χαλαρά δεν είσαι ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, είναι νοοτροπίες, είναι αποθυμένα, είναι συσσουρευμένα πράγματα που εντάξει, και ξαναλέω, δεν είναι τίμιο για τον προπονητή και για την ομάδα γενικότερα στις νίκες. Να τις κάνει κάποιος άλλος, ναι, ο εξωγήινος. Ναι. Η ποιότητα, ο παίχτης ο τάδε και στις ήττες φταίει ο προπονητής. Δεν γίνεται. Δηλαδή κερδίζει η ομάδα αυτή τον Ολυμπιακό, ναι. Κερδίζει αυτή η ομάδα τον Άρη, κερδίζει την ΑΕΚ πάρα πολλές φορές, κερδίζει τον Παναθηναϊκό, τον έχει ξεφτυλίσει τα τελευταία χρόνια. Ξεχνάει πότε χάνει στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα μάτσα έχει χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Αστέρα Τρίπολης πέρσι τον Μάρτιο.
και φτάνουμε να έρθει ο Μάρτιος του 19. Εντάξει. Σε αυτές τις νίκες από τη συγκεκριμένη μερίδα που ξαναλέω ευτυχώς είναι μικρή και ολοένα και συρρυκνώνεται. Εντάξει. Σε αυτές τις νίκες, σε αυτές τις στιγμές περηφάνειας δεν τις κάνει ο Λουτσέσκου και οι παίκτες. Τις κάνει κάποιος άλλος, ξαναλέω. Και στο μία στο τόσο βγαίνουμε και είμαστε εξαγριωμένοι και εκφραζόμαστε με όχι τόσο πρέπει να το πω σχόλια. Κάνε κριτική, ρε φίλε. Εγώ αυτό πάντα το κουβαλάω, φίλε, στη ζωή μου. Κάνε κριτική. Και κάνε, κάνεις... και κάνε και σκληρή κριτική. Συμφωνώ. Αλλά, πάντα... αλλά να μάθεις να εκφράζεσαι, να μάθεις να γράφεις, να μάθεις να μιλάς. Και να είσαι ρεαλιστής επίσης. Ρεαλιστής. Να ξέρεις που είσαι εσύ, που είναι ο άλλος, που βρίσκεσαι και όλα αυτά. Να λαμβάνεις υπόψη όλες τις παραμέτρους. Και λέω, κάνε κριτική. Μίλα σαν άνθρωπος. Ναι. Ναι. Πες αυτό που θες να πεις, αν μπορείς να το πεις. Αν έχεις την παιδεία και την ωριμότητα και. Κάνε κριτική, φίλε. Μην ισοπεδώνεις τους πάντες και τα πάντα. Γιατί εσύ είσαι ο τιμητής των πάντων και μόνος είσαι ΠΑΟΚ και μόνος είσαι στεναχωρέθηκες. Δηλαδή ο Λουτσέσκου. Ήταν μέσα στη χαρά χθες. Τίποτα, δεν, ναι, δεν τον άγγιξε. Ναι, ναι. Οι παίκτες δεν τον άγγιξαν. Ήταν ο κόσμος που πήγε εκεί, εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Και μόνο εσύ, ας πούμε, είσαι αυτός που ντροπιάστηκε, στεναχωρέθηκε. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω αυτή η κατάσταση δεν τελειώνει, δεν τελειώσει ποτέ. Απλώς η δική μου αίσθηση είναι ότι ευτυχώς αυτοί ολοένα και λιγοστεύουν και καταλαβαίνει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και ειδικά τι σημαίνει να παίζει με την Τζέλση με 10 παίκτες. Και γενικά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν. Μακάρι να μπορούσε η ομάδα να πάρει και το Europa League, να πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελο και το Super Cup αν γινότανε. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακολουθήσει ο Βασιλιάς από τις 2 μέχρι τις 3 μήνες συντονισμένη. Φτάσαμε στο τέλος. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο, ναι, και παίζει τη Δευτέρα και σε μπάσκετ, που τα παιδιά μας είναι σε καθεστώς ξεκούρασης. Εντάξει. Μείνετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Βασιλιάς από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.